Χροντικών, κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Κεφάλαιον έβδομον. Ταπεινοφροσύνη. Συνέχεια. Η ταπεινολογία δεν είναι ταπεινοφροσύνη, έλεγε ο Αββάς Σεραπείων, και διηγεί τόσους αδελφούς το παρακάτω περιστατικό. Ήλθε κάποτε στο κελί μου ένας νέος μοναχός να με συμβουλευτεί. Θέλησε να του πλύνω τα πόδια, όπως έκανα σε όλους τους ξένους μου. Στάθηκε όμως αδύνατο να τον πείσω. Εξευτέλιζε τον εαυτό του και έλεγε πως δεν είναι άξιος να τον εγγύσω. Στην τράπεζα τον παρακάλεσα να πει την προσευχή. «Είμαι αμαρτωλός», μου έλεγε, «δεν είμαι άξιος να ευλογήσω το τραπέζι». Σαν αποφάγαμε, μου είπε πως είχε επιθυμία να γυρίσει όλη την έρημο να συνομιλήσει με τους αναχωρητές. «Είσαι πολύ νέος ακόμη για τέτοιες περιοδίες, αδελφέ. Αν θες τη σωτηρία σου, κλείσου στο κελί σου και πρόσεχε τον εαυτό σου», τον συμβούλεψα. «Καμιά ωφέλεια δεν έχεις να γυρίζεις την έρημο». Πρόσεξα πως με άκουγε ενοχλημένος. Η όψη του άρχισε να αγριεύει. Νόμιζε ο δυστυχής πως ήθελα να τον ελέγξω με αυτά που του έλεγα και μέσα του αγανακτούσε. «Μέχρι τώρα, αδελφέ», αναγκάστηκα τότε να του είπω, «κατηγορούσες τον εαυτό σου για αμαρτωλό και ανάξιο για να ζεις ακόμη. Και τώρα που από αγάπη σου έκανα αυτή τη μικρή υπόδειξη, αναστατώθηκες. Μάθε να έχεις ταπεινοσύνη στην καρδιά και όχι στα λόγια μόνο». Ο αδελφός ένιωσε ευτυχώς το σφάλμα του και έφυγε ωφελημένος. «Όταν σε τιμούν οι άνθρωποι, τότε να ταπεινώνεσαι περισσότερο και να λες το λογισμό σου. Αν ήξεραν ποιος είμαι στα αλήθεια, δεν θα μου έδειχναν καμιά υπόλοιψη. Έτσι δεν θα ζημιωθεί η ψυχή σου», έλεγε σοφός πατήρ. Μέρος δεύτερο. Υποταγή. Ο Αββάς Δουλάς έζησε 40 χρόνια σε κοινόβιο και ήταν, καθώς λένε, υπόδειγμα καλού υποτακτικού. Αργότερα πήγε στην έρημο και έγινε ασκητής. Με την πλούσια πείρα που είχε αποκτήσει, ήταν σε θέση να δίνει ορθές συμβουλές στους νέους μοναχούς. «Δοκίμασα όλους τους τρόπους της μοναχικής πολιτείας», τους έλεγε, «και βρήκα πως οι κοινοβιάτες προκόβουν πιο πολύ στην αρετή αν βάλουν πρόθυμα τον εαυτό τους στο ζυγό της υποταγής». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Όσιο Παΐσιο, «Τι να κάνω, Αβά, που έχω σκληρή καρδιά και δεν φοβούμαι το Θεό?» «Πήγαινε να υποταχθεί σε γέροντα που έχει θείο φόβο», τον συμβούλεψε Όσιος. «Κοντά του θα μάθεις και εσύ να φοβείσαι τον Θεό». «Υπακοή συνδυασμένη με εγκράτεια, υποτάσσει και θηρία», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος. «Έλα τέκνον μου να γευθείς την μακαρία ζωή της υπακοής», έλεγε ο Αββάς Μωυσής σε ένα νέο που ήταν έτοιμος να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. «Σε αυτή θα βρεις ταπεινοσύνη, δύναμη, χαρά, υπομονή, μακροθυμία. Μ' αυτή γεννιέται η κατάνοιξη και ανθίζει η αγάπη. Αυτή βοηθεί τον καλό υποτακτικό να τηρεί όλη του τη ζωή όλες τις θείες εντολές». Θησαυρό ανεκτήμητο του μοναχού ονομάζει την υπακοή και ο Αββάς Υπερέχειος. Όποιος την αποκτήσει ας είναι βέβαιος πως θα ακούγεται πάντοτε η προσευχή του και θα παρουσιαστεί με θάρρος το βήμα εκείνου που έγινε μέχρι θανάτου υπήκος. Ο Αββάς Ρούφος πάλι λέγει πως πιο μεγάλη δόξα περιμένει τον καλό υποτακτικό από τον ερημίτη που ζει με το θέλημά του στη μοναξιά της ερήμου. «Τρία πράγματα αρέσουν ιδιαιτέρως στο Θεό», έλεγε ο Αββάς Ιωσήφ ο Θηβαίος. «Αρρώστια με υπομονή, έργα χωρίς επίδειξη, μόνο για την αγάπη του, και υποταγή σε πνευματικό πατέρα με τελεία αυταπάρνηση. Αυτό το τελευταίο έχει ένα στεφάνι περισσότερο. Μη ξεγελαστείς να νομίζεις τον εαυτό σου ικανό να κυβερνηθείς τα πνευματικά», συμβουλεύει και ο Αββάς Ποιμήν. «Υποτάξου σε έμπειρο γέροντα και άφησέ τον να σε κυβερνήσει όλα». Άλλος πατήρ δίνει αυτή τη συμβουλή σε εκείνους που αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη ζωή της υποταγής. «Γίνου αδελφέ σαν την καμήλα. Φορτωμένος τις ατέλειές σου,
άφησε να σε τραβήξει στο δρόμο του Θεού ο πνευματικός σου οδηγός, που τον γνωρίζει καλύτερα από σένα. Τέσσερις ξένοι μοναχοί πήγαν κάποτε να συμβουλευτούν τον Όσιο Παμβό. Ο πρώτος ήταν μεγάλος νηστευτής, ο δεύτερος εντελώς ακτίμων. Ο τρίτος είχε αφιερώσει τον εαυτό του στην εξυπηρέτηση των γερόντων και ασθενών, και ο τέταρτος ήταν 20 χρόνια υποτακτικός. Σαν άκουσε τις αρετές τους ο Όσιος, τους είπε αυτά τα λόγια: «Τούτος εδώ ο τελευταίος σας έχει όλους ξεπεράσει, γιατί εσείς οι άλλοι ό,τι κάνετε το κάνετε με το θέλημά σας, ενώ αυτός κάθε μέρα θυσιάζει το δικό του και, χωρίς άλλο, θα στάζει αίμα η καρδιά του. Γι' αυτό οι καλοί υποτακτικοί συγκαταλέγονται με τους ομολογητάς της πίστεως». Ένας από τους παλαιούς μεγάλους γέροντες, καθώς προσήφηκε του μια μέρα, ήρθε σε έκσταση και ανέβηκε με το πνεύμα του στον ουράνιο κόσμο. Εκεί ξεχώρισε 4 διαφορετικά τάγματα δικαίων. Στο πρώτο είχαν καταταχθεί εκείνοι που βασανίστηκαν στη ζωή τους από σωματικές ασθένειες και υπόμειναν αγόγγιστα, ευχαριστώντας το Θεό. Στο δεύτερο, όσοι εξίσκησαν την αρετή της αγάπης και ανακούφιζαν με κάθε τρόπο τον πλησίον τους. Το τρίτο τάγμα αποτελείτο από ερημίτες και αναχωρητές που έζησαν με υπερβολική κακοπάθεια και σκληραγωγία. Το τέταρτο το αποτελούσαν όλοι οι υποτακτικοί. Αυτοί έδειχναν να υπερβάλλουν όλους τους άλλους σε δόξα. Σαν διακριτικό του αξιώματός τους φορούσαν ολόχρυσα επιμανίκια. «Πώς συμβαίνει τούτοι οι μικρότεροι να έχουν μεγαλύτερη δόξα από τους άλλους?» ρώτησε ο γέροντας τον άγγελο που τον συνόδευε. «Γιατί όλοι οι άλλοι», εξήγησε ο άγγελος, «ζήσανε με το θέλημά τους, ενώ αυτοί κάθε ημέρα το θυσίαζαν για την αγάπη του Θεού, σταυρώνοντας διαρκώς τον εαυτό τους». Δύο αδέλφοι άφησαν τον κόσμο για την αγάπη του Χριστού και ακολουθήσανε το μοναχικό βίο. Ο ένας έγινε ερημίτης, ο άλλος διάλεξε τον ασφαλή ζυγό της υποταγής για να σώσει την ψυχή του και έγινε υπόδειγμα υπακοής. Έκανε πρόθυμα και με χαρά ό,τι τον πρόστασαν οι άλλοι και γι' αυτό τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Κάποτε ο ερημίτης θέλησε να δοκιμάσει του αδελφού του την υπακοή για να βεβαιωθεί πως ό,τι έλεγαν για αυτόν ήταν αλήθεια. Τον πήρε μια μέρα να κάνουν ένα μικρό περίπατο και επίτηδες τον παραπλάνησε ως το ποτάμι που ήταν γεμάτο από κροκόδιλους. «Πέσε μέσα και βγες την απέναντι όχθη», πρόσταξε τον αδελφό του αν έφτασαν κοντά, βέβαιος πως δεν θα το κατόρθωνε ποτέ, γιατί θα τον έτρωγαν οι κροκόδιλοι. Ο καλός υποτακτικός όμως, χωρίς να βάλει κακό στο νου του, ρίχτηκε στο ποτάμι και πέρασε στην άλλη όχθη. Κανένα κακό δεν του συνέβηκε. Τα θηρία ημερωμένα του έγλυφαν τα πόδια. Ο ερημίτης τα έβλεπε και απορούσε. Σαν κίνησαν να γυρίσουν πίσω στο κοινόβιο, βρήκαν στο δρόμο ένα νεκρό γυμνό. «Ας βγάλουμε από ένα ρούχο να τον ντύσουμε», πρότεινε ο ερημίτης. «Δεν προσευχόμεθα καλύτερα, μήπως τον αναστήσει ο Θεός», είπε ο υποτακτικός. Στάθηκαν κι οι δυο σε προσευχή και πραγματικά αναστήθηκε ο νεκρός. Ο ερημίτης το πήρε απάνω του. «Χωρίς άλλο για τη μεγάλη μου άσκηση έγινε αυτό το θαύμα», συλλογιζόταν. Μα σαν έφτασαν στο μοναστήρι, ο ηγούμενος που ήταν άγιος άνθρωπος και του τα είχε αποκαλύψει όλα ο Θεός, δεν άργησε να τον βγάλει από την πλάνη του. «Γιατί εξέθεσες τον αδελφό σου σε τέτοιο κίνδυνο?» είπε στον ερημίτη επιτιμητικά. «Μάθε όμως πως χάρη στην υπακοή του αναστήθηκε ο νεκρός». Ο ερημίτης αναγνώρισε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από το Θεό και από τον αδελφό του. Ένας νέος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί κάποιον πνευματικό γέροντα. «Κάνω όλα μου τα μοναχικά καθήκοντα», του είπε, «και κάτι παραπάνω, κι όμως δεν αναπαύεται η ψυχή μου. Καμιά παρηγοριά δεν παίρνω από το Θεό». «Ζεις στο θέλημά σου, γι' αυτό σου συμβαίνουν όλα αυτά», του εξήγησε ο γέροντας. «Τι πρέπει τότε να κάνω, Αβά, για να βρω ανάπαυση?» «Πήγαινε να βρεις ένα γέροντα που να έχει φόβο Θεού στην ψυχή του. Παράδοσέ του τον εαυτό σου με όλα του τα θελήματα και άφησέ τον να σε οδηγήσει όπως ξέρει στο δρόμο του Θεού. Τότε η ψυχή σου θα βρει παρηγορία». Ο νέος άκουσε τη συμβουλή του γέροντος και αναπαύτηκε η ψυχή του.
Ο Αβάς Μάρκος ο ασκητής δίνει αυτή τη χρήσιμη οδηγία στους νέους που θέλουν να βαδίσουν το δρόμο της υποταγής. Μη γίνουν μαθητής εκείνου που συνηθίζει να εγκομιάζει τον εαυτό του για να μην διδαχθείς αντί ταπεινοφροσύνης υπερηφάνεια. Γνώρισα μοναχούς, έλεγε κάποτε με θλίψη το κάφημα της ερήμου ο Μέγας Αντώνιος, που ύστερα από υπερβολικούς κόπους και ασκητικούς αγώνες ξεγλίστρησαν στην αμαρτία και έχασαν το λογικό τους. Αιτία του ξεπεσμού τους ήταν η πεποίθηση που είχαν αποκτήσει για τον εαυτό τους και για τα έργα τους. Λυσμόνησαν οι δυστυχείς στη φρόνιμη συμβουλή της γραφής. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει, τους πρεσβυτέρους σου και αιρούσισι. Άλλοτε πάλι έλεγε, ο καλός υποτακτικός πρέπει να αναφέρει στο γέροντά του πόσα βήματα κάνει και πόσες σταγόνες νερό έχει πιει. Μήπως φάνηκε σε αυτά. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντος βρήκε βαθιά στην έρημο έναν όμορφο τόπο, ιδεώδη για ησυχαστήριο. «Άφησέ με, Αβά», του έλεγε, «να πάω να μείνω εκεί και ελπίζω πως έχω πολύ να προκόψω». Ο τόπος δεν δίνει προκοπή στον άνθρωπο, αλλά ο τρόπος της ζωής, του αποκρινόταν ο σοφός γέροντας. Οι νέοι έχουν ανάγκη πρώτα από υπακοή για να προοδέψουν. Την ίδια γνώμη έχει και ο Αβάς Μωυσής ο Αιθίωπς. Αρχάριος μοναχός, έλεγε, που δεν έμαθε υπακοή και ταπεινοσύνη, αλλά νηστεύει ή κάνει άλλη άσκηση αφεαυτού του, μη περιμένεις να προκόψει. Αυτός δεν έχει ιδέα τι πάει να πει μοναχός. Η αρετή που αποκτά ο μοναχός αφεαυτού του, έλεγε ο Αβάς Θεώνας, μη περιμένεις να μείνεις αυτόν για πολύ καιρό. Του αφαιρεί ο Θεός τη χάρη του, γιατί γνωρίζει πως θα πλανηθεί με το να εμπιστεύεται μόνο στον εαυτό του. Μόνιμη αρετή βρίσκεις στους μακαρίους υποτακτικούς που έχουν παραδώσει σώμα και ψυχή στον πνευματικό τους πατέρα. Λένε για τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό πως προτού γίνει ερημίτης έζησε πολλά χρόνια στην υποταγή κάποιου γέροντος στη Θηβαΐδα. Όταν πρωτοπήγε για να τον δοκιμάσει ο Αβάς του, τον πήρε μια μέρα και αφού περπάτησαν 12 ώρες δρόμο από την καλύβα τους, έφτασαν σε ένα τόπο άνυδρο. Πήρε τότε ο γέροντας το ραβδί του, το έμπηξε στη γη και πρόσταξε τον νεαρό Ιωάννη να πηγαίνει κάθε μέρα με ένα κάδο νερό να το ποτίζει. Ο καλός υποτακτικός έκανε πρόθυμα τον ορισμό του γέροντος. Ύστερα από 3 χρόνια το ξερό ξύλο βλάστησε και έκανε καρύδια. Τα πήρε τότε ο γέροντας και τα πήγε την Κυριακή στην εκκλησία. Μετά τη λειτουργία τα μοίρασε στους ερημίτας λέγοντάς τους, «Ελάτε αδελφοί να γευτείτε τους καρπούς της υπακοής». Ανέβηκε κάποιος κοσμικός από τη Θηβαΐδα στη σκήτη του Αβά Σισώη και του ζήτησε να τον κάνει μοναχό. «Άφησες στον κόσμο κανένα στενό συγγενή», τον ρώτησε ο γέροντας. «Ναι, ένα γιο, Αβά. Πήγαινε να τον ρίξεις πρώτα στο ποτάμι και ύστερα έλα να σε κάνω μοναχό», του είπε ο Αβάς Σισώης. Χωρίς δισταγμό ο άνθρωπος έφυγε να εκτελέσει την προσταγή του. Όσιος όμως έστειλε πίσω του το μαθητή του να τον παρακολουθήσει και να τον εμποδίσει από ένα τέτοιο εγχείρημα. Μόλις τον πρόφθασε εκείνος, έτοιμο να ρίξει το παιδί του στο ποτάμι και τον εμπόδιζε. «Μη με εμποδίζεις, αδελφέ», του έλεγε ο άνθρωπος, «αυτή είναι η προσταγή του Αβά μου». Ο αδελφός τότε του εξήγησε πως ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τον δοκιμάσει ο γέροντας και με τα βίας τον έπεισε. Μόλις επέστρεψαν στη σκήτη, ο Αβάς Σισώης τον έκανε αμέσως μοναχό, γιατί αποδείχτηκε τέλειος υποτακτικός. Ένας ευγενής νέος και πλούσιος επεθύμησε να ακολουθήσει την ερημική ζωή. Έψαξε και βρήκε τον πιο αυστηρό γέροντα στην έρημο και του ζήτησε να τον δεχθεί στην υποταγή του. «Πήγαινε πρώτα να μοιράσεις τα υπάρχοντά σου στους φτωχούς για να εκτελέσεις την εντολή του Χριστού», τον συμβούλεψε εκείνος, «και ύστερα θα σε δεχτώ». Ο νέος έκανε πρόθυμα, όπως του είπε ο Αβάς, και ελευθερωμένος πια από υλικές μέρημνες γύρισε πίσω. «Τώρα θα μένεις σε εκείνο το κελί», του υπέδειξε πάλι ο γέροντας, «χωρίς να μιλάς σε κανένα». 5 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόταν ο νέος στο κελί του και λέξη δεν έβγαζε από το στόμα του.
βλέποντας την ευλάβεια και την υποταγή του οι άλλοι αδελφοί τον σέβονταν και τον τιμούσαν. Μια μέρα τον φώναξε στο κελί του ο γέροντάς του και του είπε αυστηρά: «Βλέπω πως όχι μόνο δεν ωφελείσαι παραμένοντας σε τούτο τον τόπο, μα κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου από τους επένους που σου λένε οι αδελφοί, αφού μάλιστα δεν τους αξίζεις. Ετοιμάσου να φύγεις από την Αίγυπτο. Θα σε στείλω να μείνεις σε κοινόβιο». Ο καλός υποτακτικός, χωρίς πάλι να βγάλει λέξη από το στόμα του, έκλεινε το κεφάλι του για να δείξει την υποταγή του και ετοιμάστηκε παρευθύς για το μακρινό ταξίδι. Ο γέροντάς του του έδωσε ένα συστατικό γράμμα για τον ηγούμενο του κοινοβίου, που τον παρακαλούσε να τον δεχτεί, μα λησμόνησε να του πει αν έπρεπε ή όχι να μιλήσει εκεί που θα πήγαινε. Έτσι ο νέος, τηρώντας πιστά την εντολή του γέροντος, δεν άνοιξε το στόμα του να βγάλει μιλιά εκεί που πήγε. Οι πιο πολλοί τον περνούσαν για άλαλο. Ο ηγούμενος του κοινοβίου, για να βεβαιωθεί, τον έστειλε μια μέρα που ήξερε πως ο ποταμός ήταν πλημμυρισμένος, να περάσει στην άλλη όχθη. Θα αναγκαστεί να γυρίσει να υπεί πως δεν μπορεί να περάσει, συλλογίστηκε. Έστειλε κι άλλον αδελφό ξοπίσω του να ειδεί τι θα κάνει. Σαν έφτασε στο ποτάμο υποτακτικός και είδε πως ήταν αδύνατο να περάσει, γονάτισε και προσευχήθηκε. Τότε πλησίασε ένας κροκόδυλος από τον ποταμό και στάθηκε μπροστά του. Ο νέος ανέβηκε στην πλάτη του και το θηρίο τον έβγαλε στην άλλη όχθη. Έκπληκτος ο αδελφός που τον παρακολουθούσε, γύρισε στο κοινόβιο και διηγήθηκε όσα είχαν γίνει μπροστά στα μάτια του. Από τότε ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί τον ευλαβούντος σαν άγιο. Ύστερα από λίγα χρόνια πέθανε ο καλός υποτακτικός και ο ηγούμενος έγραψε στο γέροντά του: «Αν και μας έστειλες άνθρωπο άλλαλο, όμως έζησε σαν άγγελος ανάμεσά μας». Ποια ήταν η έκπληξή του όμως, όταν ο γέροντας το απήντησε πως ο μακάριος εκείνος άνθρωπος δεν ήταν καθόλου άλαλος, αλλά χάρη στην εντολή του πνευματικού του είχε μείνει τόσα χρόνια αμίλητος. Ένας γέροντας είχε μαθητή τόσο πρόθυμο στην υπακοή, που έκανε αμέσως και με ακρίβεια ό,τι τον πρόσταση. Μια μέρα ο Αββάς, για να τον δοκιμάσει, του είπε να πάρει το βιβλίο που διάβαζαν στην εκκλησία και να το πετάξει στον αναμένο φούρνο. Χωρίς δισταγμό ο υποτακτικός έκανε ό,τι του είπε ο γέροντας. Μα χάρη στην υπακοή του, μόλις έριξε το βιβλίο, ο φούρνος παρευθύς έσβησε. Ένας πατέρας μια φορά πήρε το μικρό του γιο και πήγε στην έρημο να γίνει καλόγερος. Έγινε υποτακτικός σε ένα σοφό γέροντα. Εκείνος μια μέρα, για να δοκιμάσει την υπακοή του, τη στιγμή που άναβε το φούρνο να ψήσει τα ψωμιά, του φώναξε να ρίξει μέσα το μικρό γιο του. Ο καλός υποτακτικός, χωρίς χρονοτριβή, άρπαξε το παιδί και το πέταξε στο φούρνο. Μα για την υπακοή του η φωτιά σχημάτισε καμάρα γύρω από το παιδί και τα άφησε τελείως ανέγκυχτο. Μαθαίνοντας ο Όσιος ποιμήν πως ο Αββάς νηστερό ήταν παράδειγμα καλού υποτακτικού στο γειτονικό κοινόβιο, πήγε να βεβαιωθεί με τα μάτια του. Είδε πράγματι πως ο νηστερό όχι μόνο υπακοή τελεία είχε στο γέροντά του, μα και υπομονή στους πειρασμούς και σιωπή μεγάλη. «Πως απόκτησες τόσες αρετές, αδελφέ», τον ανάγκαζε Όσιος ποιμή να ομολογήσει. «Όταν πρωτοήλθα στο κοινόβιο, Αββά, είπα στο λογισμό μου: «Συ και το άλογο ταπεινέ που γυρίζει το μαγκανοπήγαδο είσαστε ένα πράγμα. Εκείνο το βρίζουν, το δέρνουν, το αναγκάζουν να δουλεύει και να φορτώνεται και δεν αντιλογεί. Κάνε και εσύ το ίδιο. Δεν λέγει άλλωστε και ο ψαλμωδός: «Κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου». Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, αδελφέ, λέγει στους υποτακτικούς ο Αββάς ποιμήν. Γίνε σαν πέτρινη στήλη, ούτε όταν σε βρίζουν να εξοργίζεσαι, ούτε όταν σε επαινούν να υψηλοφρονήσει. 12 χρόνια βασανίστηκε από την αρρώστια του ο Αββάς Αμώης. Όλο αυτό το διάστημα στάθηκε δίπλα του σαν αναμένη λαμπάδα ο Ιωάννης, ο καλός του υποτακτικός, και τον υπηρετούσε σε όλα. Ο γέροντας ήταν αυστηρός και ποτέ δεν είπε λόγο γλυκό στο μαθητή του, ούτε ένα ήθε να σωθείς. Μα στις τελευταίες του στιγμές
ενώ τον είχαν περικυκλώσει όλοι στην ασκητέ του, πήρε με συγκίνηση ο γέροντας τα τρεμάμενα χέρια του, τα χέρια του υποτακτικού του, τα φίλησε και ψιθύρισε. «Τέκνον μου, να είσαι βέβαιος πως σώθηκες για την καλή υπακοή σου». Ύστερα γύρισε στους πατέρας και δείχνοντας τον Ιωάννη τους είπε: «Αυτός που βλέπετε είναι άγγελος και όχι άνθρωπος». «Έχουν καθήκον οι υποτακτικοί», έλεγε ο Αβάσης Σίδωρος, «και σαν πατέρας να αγαπούν τους γέροντάς των και σαν άρχοντας να τους φοβούνται. Ούτε χάριν της αγάπης να ψηφούν το φόβο, ούτε πάλι με τον φόβο να μαυρώνουν την αγάπη». Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Αβά Παύλου, ήταν παράδειγμα υπακοής. Οι πατέρες διηγούνται γι' αυτόν το ακόλουθο περιστατικό. Λίγο πιο πέρα από την καλύβα τους βρισκόταν μια σπηλιά που είχε φωλιάσει μέσα μια ίαινα. Μια μέρα είδε ο γέροντας εκεί γύρω φυτρωμένα αγριοκρεμμύδια και έστειλε τον Ιωάννη να τα ξεριζώσει για να τα μαγειρέψουν. «Τι να κάνω, Αβά, αν τύχει και βγει η ίαινα?» ρώτησε ο νέος. «Δέσε την και φέρε την εδώ», είπε στα αστεία ο γέροντας. Πήγε ο καλός υποτακτικός να κάνει την προσταγή του γέροντός του. Μα καθώς το πρόβλεψε, του επιτέθηκε ξαφνικά το φοβερό θηρίο. Ο νέος όχι μόνο δεν δίλιασε, αλλά όρμησε να το δέσει. Τότε έγινε τούτο το παράδοξο. Αντί να φοβηθεί ο υποτακτικός, φοβήθηκε το θηρίο και έτρεχε στην έρημο για να σωθεί. Ο Ιωάννης το κυνήγησε εξωπίσω και φώναζε: «Στάσου λοιπόν, ο Αβάς μου πρόσταξε να σε δέσω». Ύστερα από πολύ κόπο έφτασε την ίαινα, την έδεσε και την έφερε στο γέροντά του. Εκείνος το μεταξύ, ανήσυχος που έβλεπε να αργεί, είχε βγει πιο έξω να τον συναντήσει. Τον είδε τότε να έρχεται φέροντας πίσω του δεμένο το θηρίο και θαύμασε τη δύναμη της υπακοής. Στον Ιωάννη όμως δεν έδειξε καμιά έκπληξη. Αντίθετα μάλιστα, για να τον ταπεινώσει του φώναξε δίθεν αυστηρά: «Ανόητε, γιατί έφερες εδώ τούτον τον λυσασμένο σκύλο?» Έλυσαν έτσι το άγριο θηρίο και το άφησαν ελεύθερο να γυρίσει στη φωλιά του. Πήγε κάποτε να επισκεφθεί ένα μοναστήρι της επαρχίας του ο Μέγας Βασίλειος και αφού εδίδαξε για πολλή ώρα τους μοναχούς, γύρισε στον ηγούμενο και τον ερώτησε: «Βρίσκεται κανείς ανάμεσα στους αδελφούς που να έχει υπακοή?» «Όλοι δούλοι της αγιοσύνης σου είμεθα», αποκρίθηκε ο Αβάς, «και αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας». «Υπάρχει κανείς που να ξεχωρίζει για την υπακοή του?» επέμενε να ερωτά ο ιεράρχης. Ο ηγούμενος τότε υπέδειξε ένα νέο μοναχό και τον πρόσταξε να υπηρετεί τον Άγιο όσο θα βρισκόταν στο μοναστήρι. Ύστερα από το φαγητό έφερε δοχείο με νερό στον Άγιο ο νέος και του έφυγε να πλύνει τα χέρια του. Αφού τελείωσε το πλύσιμό του ο επίσκοπος, πήρε στα χέρια του το λαγίνι και πρότεινε στο μοναχό να του χύνει ο ίδιος να πληθεί και αυτός. Ο υποτακτικός, χωρίς αντίρρηση και ψευδοταπεινώσεις, το δέχτηκε. «Όταν το πρωί θα μπαίνω στην εκκλησία για να λειτουργήσω», του είπε ο Άγιος, «να μου υπενθυμίσεις να σε χαιροτονήσω διάκονο». Ο καλός υποτακτικός την επομένη έκανε όπως είχε διαταχθεί. «Ο μοναχός αυτός έχει πραγματική υπακοή», είπε στον ηγούμενο Άγιος, «και δίχως άλλο θα προοδέψει». Έτσι τον χαιροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο και τον πήρε μαζί του να τον εξυπηρετεί. Ο Αβάς Σιλουανός ήταν ηγούμενος σε ένα μικρό μοναστήρι πάνω στο όρος Σινά, που είχε όλους 12 μοναχούς. Από αυτούς ξεχώριζε για την αδιάκριτη υπακοή του ένας νέος από αρχοντική γενιά που τα είχε θυσιάσει όλα για την αγάπη του Χριστού. Με τις αρετές του ο νέος είχε γίνει πολύ αγαπητός τον Αβά Σιλουανό. Οι άλλοι μοναχοί όμως φθόνησαν τον Μάρκο, έτσι έλεγαν τον καλό νέο, και παραπονέθηκαν στους πατέρες του Σινά πως τάχα ο γέροντάς του έκανε άδικες διακρίσεις. Εκείνοι τότε πήγαν να ελέξουν τον Αβά Σιλουανό. «Ελάτε», τους είπε ταπεινά ο Άγιος Γέροντας, «να βεβαιωθείτε μόνοι σας τι είναι εκείνο που κάνει τον Μάρκο να ξεχωρίζει από τους άλλους».
τους πήρε και έκαναν ένα γύρο σε όλο το μοναστήρι. Ο Αβάν στεκόταν από κάθε κελί, χτυπούσε την πόρτα και φώναζε τον αδελφό με το όνομά του. Από μέσα ακουγόταν η φωνή εκείνου. Τώρα αμέσως Αβά, αλλά κανείς δεν παρουσιαζότανε. Και λίγο πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, είμαι απασχολημένος. Σε άλλο κελί πάλι. Σε λίγο Αβά, μόλις τελειώσει η σειρά που πλέκω. Έφτασαν τέλος και στο κελί του Μάρκου. Μόλις άκουσε τη φωνή του γεροντά του, ο καλός υποτακτικός πετάχτηκε ευθύς έξω. Ο Αβάς Σιλουανός βρήκε μια πρόφαση να τον απομακρύνει και ύστερα είπε στους πατέρες: «Πού είναι οι άλλοι μοναχοί που φώναξε? Ούτε ένας δεν ήλθε εκτός από το ευλογημένο τούτο τέκνο της υπακοής». Μπήκαν στο κελί του Μάρκου. Ζωγράφιζε και είχε αφήσει ατελείωτη μια μικρή καμπύλη για να υπακούσει στο κάλεσμα του γέροντός του. «Αξίζει πραγματικά την αγάπη σου», είπαν οι πατέρες στον Αβά Σιλουανό. «Από σήμερα θα έχει ξέχωρη και τη δική μας εκτίμηση, γιατί και ο Θεός τον αγαπά και τον έχει χαριτώσει». Άλλη φορά πάλι περπατούσαν στην έρημο οι πατέρες μαζί με τον Αβά Σιλουανό. Πιο πίσω ερχόταν ο Μάρκος με άλλους αδελφούς. Ο γέροντας, για να δείξει στους πατέρας την αδιάκριτη υποταγή του υποτακτικού του, φώναξε κοντά τον Μάρκο και δείχνοντάς του ένα σάλιαγκα που ξερνόταν λίγο πιο εμπρός, του είπε: «Βλέπεις, παιδί μου, αυτό το βουβάλι?» «Ναι, Αβά», αποκρίθηκε εκείνος. «Βλέπεις και τα κέρατά του που είναι σχεδόν δύο σπιθαμές?» «Ναι, Αβά», έκανε ο Μάρκος, που έβλεπε μόνο με τα μάτια του γέροντός του. Και έτσι άλλη μια φορά οι πατέρες του Σινά βρήκαν αφορμή να θαυμάσουν τον αφοσιωμένο υποτακτικό. Ένας γέρο ερημίτης έπεσε σε οκνηρία, παραμέλησε τα καθήκοντά του και κοντά στα άλλα κακά απόκτησε τη συνήθεια να πίνει και να μεθά. Όλη μέρα έπλεκε πανέρια στην καλύβα του. Μόλις βράδιαζε όμως, κατέβαινε στο πιο κοντινό χωριό, έδινε το εργόχειρό του και καθόταν ως το πρωί στο καπηλιό. Κάποτε ένας νέος από ξένο τόπο πήγε στον ερημίτη και του ζήτησε να τον κάνει μοναχό και να τον κρατήσει στην υποταγή του. Ο οκνηρός γέροντας δεν δίστασε, κράτησε τον νέο και τον έμαθε να πλέκει και αυτός πανέρια. Έτσι θα είχε περισσότερα να ξοδεύει στο καταραμένο ποτό. Άρχισε να πίνει διπλά από πριν και να σπαταλά αλίπητα τον κόπο του αδελφού. Το πρωί έφτανε παραπατώντας την καλύβα του, φέρνοντας το ταγάρι του ένα ξεροκόμματο για τον δυστυχισμένο υποτακτικό του. Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν με αυτόν τον τρόπο. Ο αδελφός περνούσε μεγάλες στερήσεις. Ψωμί δεν χόρτενε και τα ρούχα του έπεφταν κουρέλια από πάνω του. Υπόμενε όμως αγόγγιστα και ποτέ δεν παραπονέθηκε στο γέροντά του. Κάποτε όμως τον πολέμησε ο λογισμός. «Τι ωφελήθηκα από τον άνθρωπο αυτό», συλλογιζόταν. «Ξοδεύει άσπλαχνα τον κόπο μου και εγώ κοντεύω να πεθάνω από την πείνα. Τι κάθομαι λοιπόν και δεν φεύγω από εδώ?» Μόνο που το δίκιο ήταν με το μέρος του, αντιστεκόταν με γενναιότητα. «Πού θα πας?» έλεγε στον εαυτό του. «Δεν έδωσες υπόσχεση στον Κύριό σου πως θα υπομένεις όλους τους πειρασμούς?» Καθώς αγωνιζόταν έτσι, παρουσιάστηκε μπροστά του άγγελος, σταλμένος από το Θεό, να του φέρει χαρμόσυνο μήνυμα. «Μη φύγεις, αδελφέ. Αύριο θα έρθει ένα τάγμα από μας για να σε παραλάβει». Την άλλη μέρα είπε στο γέροντά του υποτακτικός: «Μη φύγεις απόψε από το κελί, Αβά, γιατί θα έρθουν εκείνοι που θα με παραλάβουν». Ο γέρο ερημίτης υποσχέθηκε, μας αν έφτασε η ώρα του ποιοτού δεν ήταν τίποτε ικανό να τον συγκρατήσει. Ύστερα δεν είχε πολύ πιστέψει τα λόγια του υποτακτικού του. «Δεν θα έρθουν σήμερα, μου φαίνεται. Δεν βλέπεις πως αργούνε. Ίσως να άλλαξαν γνώμη», του είπε περιπαιχτικά και πήγε προς την πόρτα. «Ω, να έρχονται, Αβά», φώναξε με χαρά ο νέος. Καθώς έλεγε αυτά, σταύρωσε τα χέρια στο στήθος και παρέδωσε την ψυχή του. Ο γέρο ερημίτης έμεινε πολλή ώρα σαστισμένος από αυτό το ξαφνικό. Ύστερα ήλθε σε συνέστηση και θρηνώντας πικρά για την κατάστασή του, έλεγε στον υποτακτικό του σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά του: «Αλίμονος σε μένα το δυστυχή που γέρασα στην οκνηρία. Εσύ, παιδί μου, για μικρή υπομονή έσωσες την ψυχή σου. Μα από τότε έκοψε με μια στην κακή συνήθεια
και έβαλε αρχή να περάσει με σοφροσύνη και επιμέλεια το υπόλοιπο της ζωής του. Στα περίχωρα της Αλεξάνδρειας ζούσε κάποτε ένας ερημίτης, άνθρωπος σκληρός το χαρακτήρα, οξύθυμος και ιδιότροπος, που ήταν αδύνατο να συγκατοικήσει άλλος μαζί του. Μα ένας νέος ευσεβής που είχε πόθο να μονάσει, ακούγοντας την κακή φήμη του γέροντος, έκανε με το Θεό αυτή τη συμφωνία. «Κύριε», είπε στην προσευχή του, «για να συγχωρήσεις όλες τις αμαρτίες που έχω κάνει από τα παιδικά μου χρόνια, πηγαίνω θεληματικά να υπηρετήσω αυτόν τον ερημίτη και υπόσχομαι να μείνω στην υποταγή του μέχρι τέλους». Το είπε και το έκανε. Υποτάχτηκε στο σκληρό γέροντα και δεχόταν κάθε μέρα αγόγγιστα τις ιδιοτροπίες του, βρυσιές και ταπεινώσεις και αφάνταστη κακομεταχείριση. Ύστερα από 6 χρόνια, βλέποντας την υπομονή του, ο Θεός του έστειλε από τον ουρανό παρηγορία. Είδε στον ύπνο του άγγελο Κυρίου να κρατεί μεγάλο κατάστιχο στο χέρι, που το μισό ήταν σβημένο εντελώς και απόμενε πυκνογραμμένο το άλλο μισό. «Το μισό χρέος σου έχει εξοφληθεί», του είπε ο άγγελος, δείχνοντάς του το κατάστιχο. «Δεν έχεις παρά να αγωνιστείς τώρα για το υπόλοιπο». Κάποιος άλλος γέροντας πνευματικός που ασκήτευε εκεί κοντά παρακολουθούσε με συμπάθεια τους αγώνες του αδελφού και είχε συνδεθεί πολύ στενά μαζί του. Σαν άκουγε τον ιδιότροπο ερημίτη να τον βρίζει και να τον χτυπά, τον ρωτούσε με αγάπη: «Πώς πέρασε η μέρα σου, τέκνον? Κέρδισες τίποτε? Έσβησες καμιά σειρά από το κατάστιχο?» Αν καμιά φορά, πολύ σπάνια γινότανε αυτό, δεν τον έβριζε και δεν τον χτυπούσε ο γέροντάς του, πήγαινε το βράδυ λυπημένος στον καλό γείτονα ο αδελφός και του παραπονιόταν: «Κακή μέρα σήμερα, αβά, πέρασε με ανάπαυση, δεν έχω κανένα κέρδος». Ύστερα από 6 χρόνια βασανισμένη ζωής κοιμήθηκε ο αδελφός. Αποκαλύφθηκε τότε στον πνευματικό γέροντα πως κατατάχθηκε με τους Αγίους Μάρτυρας και παρακαλούσε με παρησία τον Θεό για τον αβά του. «Κύριε», έλεγε, «καθώς για εκείνον ελέησε σε μένα, ελέησε τώρα και εκείνον για τους πολλούς σου ικτυρμούς». Η προσευχή του υπομονετικού υποτακτικού ακούστηκε. Ο σκληρόκαρδος γέροντας μετανόησε, άλλαξε ζωή και σώθηκε η ψυχή του. Ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου συλλογίστηκε κάποτε: «Άραγε, σε ποιου Αγίου μέτρα έχω φτάσει?» Μα ο αγαθός Θεός, για να τον προλάβει από την υψηλοφροσύνη, του φανέρωσε πως στο γειτονικό κοινόβιο ζούσε κάποιος μοναχός πολύ ανώτερός του στην αρετή, που θεωρούσε εν τούτης τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό και τελευταίο από όλους. Εκίνησε έτσι ένα πρωί ο γέροντας να επισκεφθεί το μοναστήρι και ζήτησε από τον ηγούμενο να ειδεί όλους τους μοναχούς. Εκείνος έδωσε ευθύς διαταγή να παρουσιαστούν στον Άγιο όλοι οι μοναχοί. Ο γέροντας παρατηρούσε έναν έναν με προσοχή, μα δεν έμεινε ικανοποιημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνον που του είχε αποκαλύψει ο Θεός. «Πρέπει να υπάρχει κι άλλος αδελφός στο κοινόβιο», είπε στον ηγούμενο. «Ναι», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι ακόμη ένας λιγάκι βλαμμένος στο μυαλό που δουλεύει στο χωράφι. Φέρετε κι αυτόν», παρακάλεσε Όσιος. Οδήγησαν με τη βία τον αδελφό στο γέροντα. Εκείνος μόλις τον είδε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε, γιατί γνώρισε στο πρόσωπό του εκείνον που του είχε φανερώσει ο Θεός. Ύστερα τον πήρε παράμερα και τον παρακαλούσε να του πει ποια ήταν η κρυφή του εργασία. «Δεν κάνω τίποτε, αβά», έλεγε εκείνος, «εγώ είμαι άνθρωπος ανόητος, καθώς βλέπεις». Μα ο γέροντας δεν εννοούσε να τον αφήσει αν δεν του φανέρωνε την αρετή του. Τότε ο αδελφός αναγκάστηκε να του εμπιστευτεί: «Ο γέροντάς μου, αβά, αφότου ήλθα στο κοινόβιο πριν πολλά χρόνια, έβαλε το βόδι της μονής στο κελί που δουλεύω και κοιμάμαι. Αυτό μου σπάζει κάθε μέρα το σκοινί που πλέκω.
30 χρόνια υπομένω αυτή τη δοκιμασία και ούτε μια φορά δεν άφησα τον εαυτό μου να βάλει κακό λογισμό εναντίον του Αβά. Ούτε το ζώο έδιρα ποτέ. Πλέκω διαρκώς από την αρχή το σκηνή μου, ευχαριστώντας το Θεό για το μικρό τούτο πειρασμό. Θαύμασε ο Άγιος την υπομονή του καλού εκείνου υποτακτικού και από αυτή κατάλαβε και τις υπόλοιπες αρετές του. Ένας νέος μοναχός, κατεβαίνοντας από τη σκήτη για την πόλη, πέρασε από την καλύβα του Αβά Αμούμ και του εξομολογήθηκε. Ο γέροντάς μου Αβά με στέλνει στην πόλη για δουλειά. Εγώ όμως που είμαι άνθρωπος με αδυναμίες φοβούμαι τους πειρασμούς. Κάνε υπακοή, τον συμβούλεψε Όσιος, και αν σου συμβεί πειρασμός, πες αυτά τα λόγια. Ο Θεός των δυνάμεων, διευχών του πατρός μου, λύτρωσέ με. Ο αδελφός πήρε θάρρος από τα λόγια του Αβά και πήγε πρόθυμα στην υπηρεσία του. Ο διάβολος όμως που καιροφυλακτούσε να τον βλάψει, έβαλε μια γυναίκα κακής διαβογής να τον κλείσει με τη βία στο αμαρτωλό άντρο της. Στην απελπισία του ο νέος θυμήθηκε ξαφνικά τη συμβουλή του Αβά Αμούν και φώναξε με πίστη: «Ο Θεός των δυνάμεων, διευχών του πατρός μου, λύτρωσέ με». Τότε βρέθηκε, χωρίς να καταλάβει πώς, στο δρόμο που οδηγούσε στην έρημο. Έλεγε στους αδελφούς ο Αβραάμ, ο μαθητής του Αβά Σισόη, πως κάποτε είχε μεγάλο πόλεμο στη Σάρκα. Βλέποντας τον ανήσυχο και λυπημένο γεροντάς του, το κατάλαβε και, σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, σύ που δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, ελέησε τον δούλο σου τούτον και λύτρωσέ τον από πειρασμό». Προτού ακόμη κατεβάσει τα χέρια του Όσιος, ο νέος είχε κιόλας απαλλαγή από τον πόλεμό του. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντος πήγε να φέρει νερό από το πηγάδι που ήταν 3 ώρες μακριά από την καλύβα τους. Σαν έφτασε εκεί θυμήθηκε πως δεν είχε πάρει το σκηνί μαζί του. «Κύριε, βοήθησέ με σε τούτη την ανάγκη, διευχών του Αγίου μου γέροντος». Προσευχήθηκε ο νέος με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στις ευχές του Αβάτου. Είδε τότε με έκπληξη το νερό του πηγαδιού να ανεβαίνει ως το χείλος. Όταν γέμισε τα δοχεία του, το νερό ξανακατέβηκε πάλι στην κανονική του στάθμη. Ο μαθητής ενός άλλου γέροντος πολεμήθηκε πολύ από σαρκική επιθυμία και μην μπορώντας πια να αντισταθεί, κατέβηκε στον κόσμο και βρήκε γυναίκα να νυμφευθεί. Ο γέροντάς του ήταν απαρηγόρητος για το πέσιμο του αδελφού και παρακάλεσε το Θεό να τον σκεπάσει να μην χάσει την αγνότητα που είχε υποσχεθεί όταν έγινε μοναχός. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του δούλου του και παραχώρησε να πεθάνει ο αδελφός την ίδια μέρα που είχε ορίσει για το γάμο, χωρίς να μολυνθεί. Ένας γέροντας έμενε με το μαθητή του σε μια καλύβα στην έρημο της Θηβαΐδος. Κάθε βράδυ, ύστερα από το απόδειπνο, φώναζε κοντά του τον υποτακτικό του Αβάς, άκουγε την εξομολόγησή του, τον συμβούλευε και τέλος του έδινε την ευχή του να πάει να κοιμηθεί. Μια μέρα έτυχε να πάνε πολλοί επισκέπτες να συμβουλευτούν τον γέροντα. Εκείνος έμεινε όλη την ημέρα κοντά τους για να τους νουθετήσει και να τους ξεκουράσει ψυχικά. Σαν βράδυεσε και έφυγαν οι ξένοι, μόνο που ήταν κατάκοπος, ο γέροντας δεν παρέλειψε να φωνάξει τον υποτακτικό του για τα συνηθισμένα τους καθήκοντα. Καθώς όμως του μιλούσε, εξαντλημένος έπεσε σε βαθύ ύπνο. Ο νέος στάθηκε ακίνητος στη θέση του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, και περίμενε να ξυπνήσει ο γέροντάς του για να του δώσει ευχή να πάει να πλαγιάσει. Μα εκείνος δεν ξυπνούσε. Η νύχτα προχωρούσε. Ο αδελφός άρχισε να κουράζεται και να νιστάζει. Σκέφτηκε να φύγει χωρίς ευλογία, μα πάλι δεν αποφάσισε. Έφτασαν τα μεσάνυχτα και 7 φορές ως τότε τον πολέμησαν οι λογισμοί να σηκωθεί να φύγει, αλλά αντιστάθηκε με γενναιότητα. Τέλος, σαν άρχισε να ξημερώνει, ξύπνησε ξαφνικά ο γέροντας και βλέποντας το μαθητή του όρθιο στην ίδια θέση, παραξενεύτηκε. «Δεν πήγες να πλαγιάσεις ακόμη?»
Τον ρώτησε: «Όχι, Αβά, δεν μου έδωσες ευλογία. Γιατί δεν εξυπνούσες τέκνον μου? Σε λυπόμουν που ήσουν κουρασμένος». Είπαν μαζί τον όρθρο και έστειλε τον νέο γέροντας να αναπαυτεί για λίγο. Εκείνος συνέχισε την προσευχή του. Μα ξάφνου έπεσε σε έκσταση και είδε μπροστά του θείο άγγελο να τον παίρνει από το χέρι και να τον οδηγεί σε τόπο που δεν περιγράφεται η ομορφιά του. Εκεί του έδειξε ο άγγελος ένα θρόνο που ακτινοβολούσε ουράνιο φως και πάνω του 7 ολόχρυσα στεφάνια. «Σε ποιον ανήκουν αυτά?» ρώτησε με θαυμασμό ο γέροντας. «Στο μαθητή σου», αποκρίθηκε ο άγγελος. «Τον τόπο και τον θρόνο του έχει ετοιμάσει προπολού για την καλή υπακοή του ο Θεός. Μα τα 7 στεφάνια τα κέρδισε με μιας αυτή τη νύχτα». Σαν ήλθε στον εαυτό του ο γέροντας, φώναξε το μαθητή του και τον εξέταζε τι λογισμούς είχε την περασμένη νύχτα που είχε μείνει άγρυπνος. Ο νέος βασάνισε το μυαλό του για πολύ, μα ύστερα θυμήθηκε. 7 φορές, Αβά μου, με πολέμησε ο λογισμός μου να πάω να πλαγιάσω χωρίς ευχή, μα αντιστάθηκα σε αυτόν και τελικά δεν πήγα. Εθαύμασε την καρτερία του υποτακτικού του ο γέροντας, μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην τον ζημιώσει. Στους άλλους όμως υποτακτικούς το διηγόταν συχνά για να πάρουν καλό παράδειγμα. Κεφάλαιον 8, μέρος 1. Ακτιμοσύνη. Σε ένα νέο που είχε αποφασίσει να μονάσει σε κοινόβιο, ο Αβάς Ποιμήν έδωσε την ακόλουθη συμβουλή: «Αν θέλεις, αδελφέ, να γίνεις καλός μοναχός και μάλιστα κοινοβιάτης, κράτησε μέσα στο νου σου αυτά τα δύο. Πρώτον, απόφευγε τις περιττές κουβέντες, και δεύτερον, μην αποκτήσεις ποτέ δικό σου πράγμα, ούτε μικρό λαγίνι για νερό, και θα είσαι σ' όλη σου τη ζωή αναπαυμένος». Ένας από τους παλαιότερους πατέρες συνήθιζε να λέγει πως πολλοί από τους μοναχούς μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, άφησαν γονείς και φίλους και κλείστηκαν στα μοναστήρια για την αγάπη του Χριστού. Κατόρθωσαν τα πιο μεγάλα, μανικήθηκαν στα μικροπράγματα και έγιναν παιχνίδι στα χέρια του διαβόλου. Και όλα αυτά συνέβησαν γιατί καταπάτησαν την υπόσχεση της ακτιμοσύνης, κρατώντας το κελί τους σακούλια με ξηρούς καρπούς, καλαθάκια με οπορικά, βελόνες, ψαλίδια ή ζώνες. Δεν καταλαβαίνουν οι δυστυχείς πως με αυτόν τον τρόπο ακολουθούν τον Ανανία και τη Σάπφυρα των πράξεων. Ο Παΐσιος, ο νεότερος αδελφός του Αβά Ποιμένος, βρήκε τυχαίως μια μέρα στην έρημο ένα μικρό δοχείο με χρυσά νομίσματα. Σαν γύρισε στην καλύβα τους, πήρε παράμερα τον μεγαλύτερο από τους αδελφούς του, τον Αβά Ανούβ, και του είπε εμπιστευτικά: «Δεν βλέπεις πόσο σκληρός είναι για όλους μας ο Ποιμήν και διαρκώς θέλει από μας αυστηρή άσκηση? Ας τον αφήσουμε εδώ μόνο και ας πάμε εμείς οι άλλοι να φτιάξουμε δικό μας μοναστήρι και να ζήσουμε ήσυχοι». «Και πού θα βρούμε χρήματα?» ρώτησε εξαφνισμένος ο Αβάς Ανούρ. Με τρόπο ο Παΐσιος του έδειξε το θησαυρό του. Βλέποντας τόσα χρήματα στα χέρια του νέου, ο φρόνιμος Σαββάς λυπήθηκε για τη ζημία της ψυχής του, μα δεν του το έδειξε. «Πάμε πέρα από τον ποταμό να βρούμε κατάλληλο τόπο», του αποκρίθηκε. Του πήρε όμως τα νομίσματα και τα έκρυψε στο σκούφο του. Μα καθώς περνούσαν το ποτάμι, έκανε δήθεν μια απότομη κίνηση ο Αβάς Ανούβ και πέσανε όλα στο νερό. Ύστερα προσποιήθηκε πως λυπόταν. «Μη στενοχωριέσαι», του είπε ο Παΐσιος, που χάνοντας τα χρήματα του έφυγε και η επιθυμία μαζί να ζήσει ανεξάρτητος. «Αφού δεν έχουμε πια χρήματα, ας γυρίσουμε πίσω στον αδελφό μας». Έτσι γύρισαν στην καλύβα τους και έζησαν με ειρήνη ως το τέλος της ζωής τους. Ένας νέος μοναχός ρώτησε μια μέρα τον γέροντά του: «Με ζημιώνει τάχα, Αβά, τον αποκτήσω δύο χιτώνες». «Απόκτησε δύο χιτώνες», αποκρίθηκε ο διακριτικός γέροντας, «και μην αποκτάς κακίες. Η ψυχή δεν έχει ανάγκη από τις κακίες, ενώ το σώμα έχει ανάγκη από τα ενδύματα.
Αλλά όταν έχεις τα απαραίτητα, μάθε να αρκείσαι σε αυτά, όπως συμβουλεύει ο Μέγας Απόστολος, και μη ζητάς παραπανήσια. Αγάπα, αδελφέ, τα φτωχικά ενδύματα, αν θέλεις να διώξεις από την καρδιά σου την υψηλοφροσύνη. Όποιος αγαπά την πολυτέλεια, είναι αδύνατο να αποκτήσει ταπεινοσύνη. Είναι φυσικό να διαμορφώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος σύμφωνα με τον εξωτερικό. Ο Αβάς Παμβό θέλει τον μοναχό ντυμένο με τέτοια ρούχα που αν τα πετάξει στο δρόμο να μην καταδεχθούν ούτε οι ζητιάνοι να τα πάρουν. Κάποιος πλούσιος χριστιανός επισκέφτηκε κάποτε έναν ερημίτη και φεύγοντας του πρόσφερε ένα γερό φιλοδόρημα. Εκείνος όμως με κανένα τρόπο δεν ήθελε να το δεχθεί. «Πάρε το Αβά», τον παρακαλούσε ο επισκέπτης, «και μοίρασέ το στους φτωχούς». «Αυτό είναι διπλή ντροπή για μένα, τέκνον μου», του αποκρίθηκε ο γέροντας, «να παίρνω χωρίς να έχω ανάγκη και να καινοδοξώ μοιράζοντας τα ξένα ελεημοσύνη». «Αν δώσεις ελεημοσύνη», λέγει άλλος γέροντας, «και ο λογισμός σε θλίβει πως έδωσες πολύ, μη δίνεις προσοχή σε αυτόν γιατί είναι σατανικός. Καλύτερα όμως για σένα είναι να ζεις με τόση ακτιμοσύνη που να έχεις ανάγκη από τους άλλους να σε λεούν. Εκείνος που δίνει έχει την ικανοποίηση πως κάνει κάτι καλό. Αλλά όποιος στερείται και δεν έχει ποτέ να δώσει κάτι, αποκτά ταπεινοσύνη με τη σκέψη πως ποτέ δεν κάνει τίποτε καλό. Έτσι έζησαν οι πατέρες μας. Με αυτόν τον τρόπο βρήκε το Θεό ο Μέγας Αρσένιος. Επενούσαν οι πατέρες την ακτιμοσύνη και την αφιλοχρηματία του Αβά Γάθωνος και του υποτακτικού του. Όταν κατέβαιναν στην αγορά να πουλήσουν το εργόχειρό τους, έλεγαν μία φορά την τιμή στον αγοραστή. Αν εκείνος άρχιζε τα παζαρέματα, αυτοί σώπαιναν και τον άφηναν να τους δώσει όσα ήθελε. Αν πάλι είχαν ανάγκη οι ίδιοι να αγοράσουν κάτι, έδιναν αμέσως τα χρήματα που τους ζητούσαν, χωρίς να βγάλουν λέξη από το στόμα τους. Στην αρχή της ασκητικής του ζωής τον πολέμησε με πολλή μανία ο διάβολος τον Όσιο Αντώνιο. Όταν πολύ νέος ακόμη ξεκίνησε για την έρημο, του έριξε μπρος στα πόδια του ένα ασημένιο δίσκο. Βλέποντάς τον, ο Αντώνιος συλλογίστηκε. «Πώς είναι δυνατόν να βρεθεί τέτοιο πράγμα σε τούτο τον άβατο τόπο? Τέχνασμα δικό σου είναι, διάβολε, για να με ρίξεις τη φιλαργυρία. Μα δεν πρόκειται με τέτοια να εμποδίσεις την προθυμία μου». Καθώς έλεγε αυτά, ο δίσκος έγινε άφαντος από τα μάτια του. Άλλη φορά πάλι βρήκε πραγματικό χρυσό στην έρημο, τον περιφρόνησε όμως και ούτε γύρισε να τον κοιτάξει. Ο ηγούμενος ενός πλούσιου μοναστηριού ρώτησε κάποτε τον αγαπημένα με τι τρόπο μπορούσε να αποκτήσει φόβο Θεού. Ο ασκητής χαμογέλασε. «Ο φόβος του Θεού, αδελφέ», του είπε, «δεν αποκτάται με αποθήκες γεμάτες όλων των ειδών τα τρόφιμα, με βαρέλια τυριά και παστά ακόμη». Κάποιος Άγιος Ερημίτης έκανε με την προσευχή του καλά ένα δαιμονισμένο. Ο άνθρωπος από ευγνωμοσύνη πήγε δώρο στο γέροντα ένα σακούλι χρυσάφι. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το δεχτεί. Σαν είδε πως ο άνθρωπος στενοχωρείτο, τον συμβούλεψε να μοιράσει το χρυσάφι στους φτωχούς και εκείνος κράτησε μόνο το σακούλι που ήταν τρίχινο. Με αυτό ο Ερημίτης έφτιαξε ένα πουκάμισο και το φορούσε κατάσαρκα για να βασανίζει το γέρικο κορμί του. Αρρώστησε κάποτε βαριά ο Όσιος Αρσένιος και δεν βρέθηκε στο κελί του ένα λιχνάρι που το είχε απόλυτη ανάγκη. Επειδή ούτε χρήματα να αγοράσει δεν είχε, αναγκάστηκε να ζητήσει ελεημοσύνη. Ύστερα με συγκίνηση ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωσε να γυρέψει ελεημοσύνη για την αγάπη του. Είναι τάχα ωφέλιμο για την ψυχή του να μην έχει ο μοναχός την παραμικρή άνεση, ρώτησε τον Μέγα Αρσένιο ο Αβάς Μάρκος. Είδα προημερών κάποιον αδελφό να ξεριζώνει και τα λίγα λάχανα ακόμη που είχε στο μικρό του κήπο. «Ωφέλιμο είναι», αποκρίθηκε ο διακριτικός γέροντας,
αλλά η τελεία ακτιμοσύνη πρέπει να συμβαδίζει με την προκοπή του μοναχού σε όλες τις άλλες αρετές. Γιατί αν κάθε μέρα που περνά δεν προοδεύει πνευματικώς, πολύ γρήγορα θα φυτέψει άλλα. Πολύ καιρό κοπίασε ο Αββάς Αγάθων και οι μαθητέ του να κτίσουν ένα μικρό μοναστηράκι για να ζήσουν ήσυχα εκεί. Όταν πια το τελείωσαν και πήγαν ευχαριστημένοι να εγκατασταθούν, αντελήφθη ο γέροντας πράγμα επιζήμιο σε εκείνον τον τόπο. Τότε πρόσταξε τους μαθητές του χωρίς δισταγμό: «Ελάτε γρήγορα να φύγουμε από εδώ». Στο άκουσμα αυτό εκείνοι αναστατώθηκαν. «Αν είχε στο νου σου, Αββά», του είπαν, «να μην μείνουμε σε τούτο τον τόπο, γιατί να κοπιάσουμε τόσο να χτίσουμε κελιά? Θα μας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι σαν μας ειδούν. Να, φεύγουν πάλι οι ακάθιστοι», θα λένε. «Οι απερίσκεπτοι μπορεί να μας γελάσουν», αποκρίθηκε Όσιος, «μα οι φρόνιμοι θα συμφωνήσουν μαζί μας που για την αγάπη του Θεού και για τις ψυχής μας την ωφέλεια περιφρονήσαμε τους κόπους. Όμως δεν βιάζω κανένα, ας με ακολουθήσει όποιος θέλει». Μπροστά στη σταθερή απόφαση του Αγίου Γέροντος υποχώρησαν και τον ακολούθησαν όλοι οι μαθητές. Θέλοντας ο Αββάς Ευτρόπιος να δείξει σε ένα νέο μοναχό πως δεν έπρεπε να έχει προσκόλληση στα γήινα, αλλά να τα θεωρεί πρόσκαιρα και να τα περιφρονεί, του έδωσε αυτή τη συμβουλή: «Χόρτο φάγε, χόρτο φόρεσε, σε χόρτο κοιμήσου». Τόσο ακτίμων ήταν ο Αββάς Μεγέθιος, που όταν έβγαινε από το κελί του να περπατήσει στην έρημο και του έλεγε ο λογισμός του να πάει να μείνει σε άλλο τόπο, έφευγε αμέσως και δεν γύριζε σε αυτόν, γιατί δεν είχε τίποτε να πάρει μαζί του. Τη βελόνα που του χρειαζόταν για το εργό χειρό του την είχε πάντα στην τσέπη του. Μια φορά ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αββά Σιλουανού, χωρίς να ρωτήσει τον γέροντα, πήρε τους άλλους αδελφούς και έριξαν κάτω το φράκτη για να μεγαλώσουν το μικρό τους κήπο. Σαν το είδε ο Αββάς Σιλουανός, χωρίς να τους επιλέξει, φόρεσε το μανδύα του και τους αποχαιρέτησε. «Εύχεστε για μένα, αδελφοί», ήταν τα μοναδικά λόγια που έβγαλε από το στόμα του καθώς έφευγε. Εκείνοι σάστησαν που τον είδαν τόσο ξαφνικά να φεύγει. «Πού πας, Αββά?», τον ρώτησαν. «Τι σου συμβαίνει?» «Δεν μπαίνω μέσα σε τούτο το κελί, ούτε το μανδύα βγάζω από πάνω μου», τους είπε τότε ο γέροντας, «αν δεν φέρετε το φράχτη στην πρωτινή του θέση». Εκείνοι κατάλαβαν το σφάλμα τους και αφού γύρεψαν συγγνώμη από τον γέροντα, έφεραν το φράχτη στη θέση του. Ένας πλούσιος άρχοντας πήγε να επισκεφθεί τη σκήτη των πατέρων. Μαζί του είχε πολλά χρήματα για να τους φιλοδοήσει και τα έδινε στον πρεσβύτερο να τα μοιράσει ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. «Οι γέροντες δεν χρειάζονται χρήματα», του είπε ο πρεσβύτερος. Επειδή όμως επέμενε ο άρχοντας, τα έβαλε σε ένα σακούλι και το κρέμασε στην πόρτα της εκκλησίας. Την Κυριακή που πήγαν οι πατέρες να λειτουργηθούν, ο πρεσβύτερος τους είπε: «Όποιος χρειάζεται χρήματα, ας πάρει από εκείνο το σακούλι». Κανένας όμως δεν πλησίασε να πάρει. Οι πιο πολλοί μάλιστα δεν γύρισαν καν να κοιτάξουν προς τα εκεί. Γύρισε τότε ο πρεσβύτερος και είπε στον άρχοντα, που στεκόταν παράμερα και παρακολουθούσε: «Βλέπεις πως οι μοναχοί αποστρέφονται τα χρήματα. Πάρε τα λοιπόν και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Ο Θεός δέχτηκε την καλή σου προαίρεση». Ο άρχοντας έφυγε, θαυμάζοντας την αφιλοχρηματία των πατέρων. Ένας αδελφός πήγε να συμβουλευτεί κάποιο γέροντα: «Είναι σωστό, Αββά, να φυλάξω 2 χρυσά νομίσματα που μου περίσσεψαν από το εργό χειρό μου για να τα έχω στα γεράματά μου ή όταν μου συμβεί αρρώστια?» «Όχι», του αποκρίθηκε ο γέροντας, «δεν είναι καθόλου σωστό να το κρατήσεις, γιατί έτσι μαθαίνεις να στηρίζεις τις ελπίδες σου σε αυτά και πάβεις να έχεις την προστασία του Θεού». Ο αμέριμνος μοναχός που έχει γευτεί τη γλύκα της ακτιμοσύνης, λέγει κάποιος πατήρ, νιώθει σαν βάρος περιττό και το ράσο ακόμη που φορεί και το λαγίνι του νερού που έχει στο κελί του, γιατί και αυτά καμιά φορά το απασχολούν το νου του. Άλλος γέροντας πνευματικός δίνει τις παρακάτω συμβουλές στους μοναχούς:
Μη θέλεις να έχεις κρεμασμένο στην πόρτα του κελιού σου άλλο ρούχο από εκείνο που φορείς. Πολύ καλύτεροι σου τρέμουν από το κρύο. Πώς εσύ ο αμαρτωλός τολμάς να έχεις περισσά. Μη γυρεύεις να κρύβεις παράμερα σκεύασα μεταχείριστο, γιατί θα πάψει να έχει τη φροντίδα σου ο Θεός. Ούτε χρήματα μη συνηθίζεις να κρατείς. Αγόρασε με αυτά τα απολύτως αναγκαία και τα υπόλοιπα δώσε τα ελεημοσύνη πρωτού βραδιάσει, γιατί δεν ξέρεις αν ξημερωθείς. Αν το κελί σου χωρεί μόνο την κεφαλή σου, μη θέλεις να αποκτήσεις πιο ευρύ χώρο. Ένας πλούσιος ειδωλολάτρης οδηγήθηκε στο Χριστό από ένα χριστιανό ιερέα. Λίγο πριν λάβει το Άγιο Βάπτισμα, είπε στον ιερέα πως επιθυμούσε να μοιράσει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ο ιερέας τον πήρε μαζί του να επισκεφθούν τις πιο φτωχικές συνοικίες της πόλεως, για να ιδεί ο πλούσιος με τα μάτια του τη δυστυχία. Χτύπησαν την πόρτα μιας ετοιμόρροπης καλύβας. Μια γλυκιά φωνή τους κάλεσε να μπουν. Βρήκαν ένα νέο παράλυτο και από τα δυο του πόδια, καθισμένο πάνω σε ένα αχυρένιο στρώμα να πλέκει με πολύ κόπο ψαθή. Το πρόσωπό του όμως έλαμπε από μια εσωτερική χαρά που του προξενούσε η εγκαρτέρηση στη βασανιστική αρρώστια. Στην καλύβα δεν βρισκόταν τίποτε άλλο από το αχυρένιο στρώμα. Ανατρίχιασε ο πλούσιος από τη φτώχεια που απλωνόταν μπροστά του και άνοιξε το πουγγί του να δώσει γενναίο φιλοδόρημα στον άρρωστο, ικανό να του εξασφαλίσει για πολύ καιρό μια άνετη ζωή. Εκείνος όμως με πολύ ευγένεια αρνήθηκε. «Ο Θεός να σε ανταμείψει για την αγάπη σου, αδελφέ», του είπε, «αλλά όπως βλέπεις έχω όσα μου χρειάζονται. Ας είναι δοξασμένο το όρμα του που μου στέλνει πούτα τα βάγια να βγάζω με τον κόπο μου το καθημερινό μου ψωμί. Τα παραπανήσια δίχως άλλο θα με βλάψουνε». Γεμάτος θαυμασμό για την αρετή του νέου, ο άρχοντας και ο ιερεύς δεν θεώρησαν σωστό να επιμείνουν. Έφυγαν μακριά. Βρήκαν ένα μικρό κορίτσι ως 10 χρόνων, ντυμένο με κουρέλια, που μόλις μπορούσαν να κρύψουν τη γύμνια του. Τους είπε πως ήταν ορφανή από πατέρα και ζούσε με τη μητέρα της. Ο πλούσιος έβγαλε να της δώσει ελεημοσύνη, μα η μικρή κόρη αρνήθηκε. «Η μητέρα βρήκε σήμερα δουλειά και θα φέρει ψωμί να φάμε». Την ρώτησαν για την εργασία της μητέρας της και είπε πως ξενόπλαινε. Δεν άργησε ωστόσο να φανεί και η βασανισμένη χείρα, κατάκοπη από τη σκληρή δουλειά. Ο άρχοντας την παρακάλεσε να δεχτεί την προσφορά του. Η χείρα όμως δεν ήθελε ούτε να τα ακούσει. «Ο Θεός φροντίζει κάθε μέρα για μας, αρχοντά μου», του είπε. «Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τον αντικαταστήσεις τώρα εσύ?» Έφυγε και από εκεί ο πλούσιος, παίρνοντας μεγάλο δίδαγμα από την αφιλοχρηματία των φτωχών και την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Ανέβηκε κάποτε στη Ραϊθό ένας πλούσιος χριστιανός και μοίρασε στους ασκητές από ένα χρυσό νόμισμα. Την ίδια νύχτα ένας από αυτούς είδε στον ύπνο του πως βρέθηκε σε ένα απέραντο χωράφι γεμάτο αγκάθια. Κάποιος αξιωματικός που στεκόταν παράμερα τον πρόσταξε. «Πάρε τούτο το δρεπάνι, αβά, και θέρισε το χωράφι του πλουσίου που σε πλήρωσε σήμερα». Μόλις ξημέρωσε πήρε το νόμισμα ο ασκητής και το πήγε στο δωρητή. «Πάρε τα λεπτά σου, αδελφέ», του είπε, «γιατί δεν ευκαιρώ να θερίσω ξένα αγκάθια. Ήρθε να προλάβω να ξεριζώσω τα δικά μου». «Οι τέλειοι μοναχοί», λέγει ένας από τους γέροντες, «δεν δέχονται πράγμα από κανένα. Οι μέσοι δεν ζητούν μόνοι τους, αλλά αν τους δώσει κανείς από δική του προαίρεση δεν αρνούνται. Οι ασθενείς όμως που δεν μπορούν να εργάζονται, ας ζητούν τα πολύ αναγκαία, με μεγάλη ταπείνωση, κατηγορώντας διαρκώς γι' αυτό τον εαυτό τους. «Αν έχω εξασφαλίσει το ψωμί της ημέρας», έλεγε ο Όσιος Μακάριος, «και μου φέρει κανείς, και μάλιστα κοσμικός, και άλλα τρόφιμα, καταλαβαίνω πως από τον πειρασμό γίνεται τούτο, που θέλει να με ρίξει στην απληστία και δεν τα δέχομαι. Αν καμιά φορά βρίσκομαι σε πραγματική ανάγκη, ο Θεός μου στέλνει με κάποιον καλόν άνθρωπο εκείνα που χρειάζομαι, όπως έστειλε στο Δανιήλ, στο Λάκο των Λεόντων, τροφή με τον προφήτη Αβακού. Όταν έχω χρήματα και τα κρατώ, ενώ περιμένω να με συντηρούν οι άλλοι, μοιάζομαι τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που περιφρόνησε τη χάρη του Χριστού για την αγάπη των χρημάτων». Λένε για κάποιο πολύ φτωχό ερημίτη πως σαν του πήγαινε κανένας αδελφός λίγο φαΐ και τύχαινε να του πάει κι άλλο την ίδια μέρα, δεν κρατούσε το δεύτερο λέγοντας
«Με έθρεψε σήμερα ο Κύριος μου, μου αρκεί αυτό». «Αν ο Κύριος μου θέλει να ζω», συνήθιζε να λέγει ο Αβάς Φορτάς, που ήταν χρόνια κατάδικος από βασανιστική αρρώστια, «ξέρει πώς να με οικονομεί. Αν πάλι δεν θέλει, μου είναι περιττή η ζωή». Έτσι ζούσε με μεγάλη στέρηση και δεν έπαιρνε από κανένα ελεημοσύνη. «Όταν κάποιος μου κάνει μια δωρεά», έλεγε άλλη φορά, «όχι για την αγάπη του Θεού, αλλά από καθήκον, αν την πάρω, αδικό το δωρητή, γιατί ούτε εγώ μπορώ να την ανταποδώσω, ούτε από το Θεό έχει αμοιβή». Καθώς περπατούσε στην έρημο ένας νέος υποτακτικός, βρήκε ένα ξύλο που πριν από λίγο είχε πέσει από μια φορτωμένη καμήλα. Το σήκωσε και το πήρε στην καλύβα του. «Πού το βρήκες?» τον ρώτησε ο γεροντάς του. «Στο δρόμο», αποκρίθηκε ο νέος. «Αν το έφερε μπροστά στα πόδια σου τυχαία ο άνεμος, έχει καλός», του είπε ο γέροντας. «Αν όμως το έχασε κανένας άνθρωπος, πήγαινε να το ρίξεις εκεί που το βρήκες, για να μην καταδικαστείς με τους αδίκους». Έτσι ο νέος το πήγε πίσω στη θέση που το είχε βρει. Ένας αδελφός από την έρημο πήγε στην πόλη να πουλήσει τα καλάθια του. Πλησιάζοντας την αγορά, είδε πεσμένο κάτω ένα σακούλι. Το σήκωσε και κατάλαβε πως είχε μέσα πάνω από 1000 χρυσά νομίσματα, γιατί ήταν πολύ βαρύ. Δεν το πείραξε όμως. Περίμενε εκεί ακίνητος με τη σκέψη πως θα έρθει να το αναζητήσει εκείνος που το έχασε. Σε λίγο φάνηκε ένας άνθρωπος καταστενοχωρημένος και γύρευε το σακούλι που του είχε πέσει από τη ζώνη του. Ο αδελφός του το παρέδωσε αμέσως. Συγκινημένος ο άνθρωπος από την καλοσύνη του μοναχού, έβγαλε από το σακούλι μια χούφτα χρυσά νομίσματα για να τον ανταμείψει. «Δεν θέλω, φίλε μου, ανταμοιβή», του είπε ο αδελφός, «για αυτό που ήταν καθήκον μου να κάνω». Έκπληκτος από την αφιλοχρηματία του ο άνθρωπος, άρχισε να φωνάζει στους διαβάτες: «Τρέξτε να ειδείτε αληθινά του Θεού άνθρωπο». Στο μεταξύ όμως χάθηκε ο αδελφός ανάμεσα στο πλήθος, αφήνοντας και τα καλάθια του στη μέση για να αποφύγει τον έπαινο. Καθώς γύριζαν μια μέρα στο κελί τους ο Αβάς Αγάθων με τον υποτακτικό του, ο νέος βρήκε στο δρόμο ένα φρέσκο φασόλι. «Να το πάρω, Αβά?» ρώτησε τον γέροντα. Εκείνος του έριξε ένα βλέμμα αυστηρό και ύστερα του είπε: «Μήπως το έβαλες του λόγου σου εκεί?» «Όχι, Αβά». «Ε, τότε πώς σου πέρασε από το νου πώς μπορείς να το πάρεις?» Περνώντας κάποτε την έρημο του Ιορδάνου, κάθισε κατάκοπος να ξεκουραστεί κάτω από μια σικιά ο Αβάς Ζήνων. Πεινασμένος καθώς ήταν, του έλεγε ο λογισμός του πως δεν ήταν σπουδαίο πράγμα να κόψει ένα σίκο για να φάει. «Οι κλέφτες πάνε στην κόλαση», αποκρίθηκε σε αυτόν ο γέροντας. «Δοκίμασε λοιπόν αν την υπομένεις και ύστερα κόβεις». Πήρε το ραβδί του και άρχισε να χτυπά τον εαυτό του αλίπητα. «Αν δεν υποφέρεις την τιμωρία ταπεινέ, μην τολμάς να κλέβεις», είπε μόνος του και απέφυγε τον πειρασμό. Έλεγαν με θαυμασμό οι γέροντες για τον Αβά Ιωάννη τον Πέρση πως από την πολύ του καλοσύνη έφτασε σε τελεία ακακία. Μια φορά δανείστηκε από κάποιον αδελφό ένα χρυσό νόμισμα για να αγοράσει λινάρι να κάνει εργόχειρο. Μόλις το προμηθεύτηκε, του ζήτησε λίγο ο γείτονάς του να φτιάξει μια ποδιά και ο Αβάς Ιωάννης το έδωσε με πολύ προθυμία. Την άλλη μέρα πέρασε από το κελί του άλλος αδελφός, είδε το λινάρι και γύρεψε και αυτός για ένα πουκάμισο. Έδωσε και σε αυτόν ο άκακος Ιωάννης και σε 2-3 άλλους που έτυχε να του ζητήσουν, ώσπου το μοίρασε όλο χωρίς να κρατήσει τίποτε για τον εαυτό του. Ύστερα από μερικές ημέρες πήγε ο δανειστής και του γύρεψε το νόμισμα. «Πήγαινε, αδελφέ μου», του είπε ο Αβάς, «και θα σου το φέρω στο κελί σου». Μα σαν δεν είχε να το επιστρέψει, σηκώθηκε να πάει στον Αβά Ιάκωβο, τον οικονόμο της Σκήτης, να του ζητήσει ένα νόμισμα. Στο δρόμο καθώς πήγαινε, βρήκε ένα φλουρί, μα δεν το πήρε. Έκανε προσευχή και γύρισε στο κελί του. Ούτε στον οικονόμο δεν θέλησε να πάει. Την άλλη μέρα πήγε πάλι ο αδελφός και γύρευε τα δανεικά. Βγήκε πάλι ο Αβάς Ιωάννης να πάει στον Αβά Ιάκωβο. Είδε το φλουρί στην ίδια θέση και δεν το σήκωσε, αλλά γύρισε αμέσως στο κελί του. Την τρίτη μέρα
Πήγε θυμωμένος ο δανειστής και απαιτούσε το νόμισμά του. «Ησύχασε, αδελφέ μου», του είπε με πραότητα ο άκακος Σαββάς, «σήμερα θα σου το φέρω». Ξεκίνησε ευθύς για τον οικονόμο και βρήκε πάλι στην ίδια θέση το φλουρί. Έκανε πρώτα προσευχή και ύστερα το σήκωσε και το πήγε στο ναβά Ιάκωβο. «Το βρήκα στο δρόμο», του είπε. «Κάνε, αγάπη, να ρωτήσεις μήπως το έχασε κανένας αδελφός». Ο οικονόμος γύρισε όλη τη σκήτη και ρωτούσε τους αδελφούς, μα δεν βρέθηκε κανείς να είπε πως ήταν δικό του. «Αφού δεν το έχασε κανείς», είπε τότε ο Αββάς Ιωάννης, «δώσε το σε μένα να το επιστρέψω στον αδελφό που το χρωστώ, γιατί τρεις μέρες τώρα κοινώ από το κελί μου να έλθω να σου ζητήσω και επειδή έβλεπα τούτο το φλουρί γύριζα πίσω άπρακτος». Θαύμασε ο οικονόμος την αφιλοχρηματία του Αββά, που ενώ βρισκόταν σε τόση ανάγκη δεν πήρε το νόμισμα που βρήκε. Είχε κι άλλο προτέρημα αυτός ο Όσιος. Όταν ερχόταν κάποιος να του ζητήσει κάτι, του έλεγε με καλοσύνη, «πάρε, αδελφέ μου, ό,τι σου χρειάζεται». Και εκείνος έπαιρνε ό,τι και όσο ήθελε. Σαν το έφερνε πίσω, του έλεγε πάλι ο Αββάς, «βάλε το τώρα στη θέση του», χωρίς να γυρίσει να προσέξει. Αν δεν του έφερναν πίσω τα δανεικά, ποτέ δεν τα ζητούσε. Ο Βυσσαρίων, νέος ευσεβής από την Αλεξάνδρεια, διηγείται ο Παλάδιος, από πλούσια και αρχοντική γενιά, πήγε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια και ησυχαστήρια στην Παλαιστίνη. Σαν γύρισε στην πατρίδα του την Αίγυπτο, με την καρδιά πλημμυρισμένη από θεϊκό έρωτα, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς για να ακολουθήσει την αμέριμνη ζωή των μοναχών. Κράτησε μόνο ένα μεγάλο υποστατικό στα περίχωρα της Αλεξανδρίας, κατάφυτο από ποροφόρα δέντρα που το είχε ζηλέψει ο έπαρχος για την ξεχωριστή ομορφιά του και πολλές φορές του είχε ζητήσει να το αγοράσει, προσφέροντας γενναία τιμή. Μα ο Βυσσαρίων δεν δεχόταν, γιατί σκόπευε να το χαρίσει στο γυναικείο μοναστήρι που βρισκόταν εκεί κοντά. Όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον ερημικό βίο, πήγε και εξομολογήθηκε στο ναβά Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη. Μεταξύ των άλλων του είπε και για το υποστατικό. «Πούλησε το στον έπαρχο», τον συμβούλεψε ο γέροντας, «και δώσε τα χρήματα στο μοναστήρι. Μην αφήσεις υποστατικά στις καλόγριες, γιατί θα χάσουν την ψυχή τους». Μα ο Βυσσαρίων δεν θέλησε τότε να πιστεί στη συνετή συμβουλή του γέροντος και έκανε δωρητήριο το μεγάλο κτήμα στο γυναικείο μοναστήρι. Ελευθερωμένος ύστερα από όλες τις υλικές του φροντίδες, πήγε στην έρημο και έμεινε σε μια φτωχική καλύβα στη σκήτη των πατέρων. Πέρασαν 16 μήνες αφού το ευλαβής νέος αγωνιζόταν τον καλό της αρετής αγώνα, αφήνοντας κατά μέρος κάθε γήινη απασχόληση, όταν μια νύχτα ήλθε να τον συνταράξει ένα τρομακτικό όνειρο. Είδε πως βρέθηκε στη Βηθλέμ, στο ναό της Αγίας Γεννήσεως. Ξαφνικά ο ναός άστραψε από ουράνιο φως και άρχισαν να μπαίνουν μέσα με παράταξη νέοι ιεροπρεπείς, ντυμένοι με ολόχρυσες στολές που έψαλαν μελωδικά άσματα. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα που η ομορφιά της δεν χωρίσε νου ανθρώπινο, ντυμένη με πορφύρα σαν βασίλισσα και με διάδημα από αστέρια στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να συνέλθει από την έκπληξή του ο Βυσσαρίων όταν άκουσε έναν από τους συνοδούς της ουράνιες βασίλισσας να τον φωνάζει αυστηρά με το όνομά του. Γύρισε προς το μέρος του και αντιλήφθηκε πως τον κοίταζε με βλέμμα βλοσιρό. «Τι έχεις να απολογηθείς για τις παρθένες», του είπε, «που από τότε που τους χάρισε στο κτήμα σου δεν έπαψαν ούτε μια μέρα να εξοργίζουν το Θεό? Μεγάλη τιμωρία σε περιμένει αν δεν διορθώσεις το σφάλμα σου». «Κύριέ μου», τόλμησε να αποκριθεί ο Βυσσαρίων, τρέμοντας σύγκορμος από το μεγάλο φόβο του, «για να τις αναπαύσω τους το δόησα, επειδή σαν γυναίκες είναι σκεύη αδύνατα, όχι για να παροργήσουν το Θεό». Τότε πήρε το λόγο η βασίλισσα. «Καλή η προαίρεσή σου, τέκνον, αλλά ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους βρήκε αιτία να ζημιώσει τις ψυχές τους. Ιμπορούσε ο Θεός, ο οποίος προνοεί για τα πλάσματά του, να τους στείλει ποταμούς από χρυσόν, αλλά δεν θα ήταν συμφέρον τους». Καθώς έλεγε αυτά, σήκωσε το ευλογημένο χέρι της και έδειξε εκείνον
που λίγο πριν είχε τρομοκρατήσει τον Βυσσαρίωνα. Αυτός είναι το πρότυπο των μοναχών. Ας τον μιμούνται όσοι θέλουν να αρέσουν εις τον Θεό. Διόρθωσε το λάθος σου και θα με έχεις πάντοτε προστασία. Ύστερα απευθύνθηκε σε εκείνον που είχε δείξει. Σφράγισε την καρδιά του βαπτιστά για να μην νομίσει πως όλα αυτά είναι φαντασία. Άπλωσε το δεξί του χέρι ο τίμιος πρόδρομος και σφράγισε με το σημείο του σταυρού το στήθος του Βυσσαρίωνος και αμέσως χάθηκε το όραμα. Μόλις ξημέρωσε, ξεκίνησε ο Βυσσαρίων για τον Αβά Ισίδωρο. Τρομαγμένος ακόμη, του διηγήθηκε την οπτασία. «Έπρεπε να είχες ακούσει τη συμβουλή μου, τέκνον μου», του είπε ο γέροντας. «Δεν ξέρεις πως τα υποστατικά έχουν μέριμνες και φροντίδες. Χρειάζονται καλλιέργεια και όταν άνδρες συναλλάσσονται με ασκήτριες, ο διάβολος δεν αφήνει απείραχτες ούτε αυτές ούτε εκείνους. Αν είναι γενικά κακό στους μοναχούς να έχουν ειδικές φροντίδες, πολύ περισσότερο άπρεπο είναι για τις παρθένες». Χωρίς αναβολή, την ίδια κιόλας ημέρα, τον πήρε ο γέροντας και κατέβηκαν στο γυναικείο μοναστήρι και με κάποια πρόφαση έπεισαν τις μοναχές να δεχτούν να πουλήσουν το υποστατικό στον έπαρχο και να εισπράξουν τα χρήματα. Έτσι, ήσυχος πια, γύρισε στο ασκητήριό του ο καλός Βυσσαρίων. Μέρος δεύτερο. Εργασία. Όταν επρόκειτο να φύγει από το μάταιο κόσμο ο Όσιος Παμβό, διηγείται ο Παλάδιος, εβεβαίωνε τους συνασπητές του πως αφότου έγινε μοναχός δεν έμεινε ούτε μια ημέρα χωρίς εργασία, ούτε ψωμί έφαγε ποτέ δωρεάν. Στην κάτω Αίγυπτο ζούσαν εκατοντάδες ερημίτες, λέγει επίσης ο Παλάδιος. Κάθε σκήτη είχε δική της εκκλησία για να λειτουργούνται οι ασκητές, με ευρύχωρο ξενώνα παραπλεύρος για τη φιλοξενία των επισκεπτών. Εδέχονταν με καλοσύνη όλους τους ξένους οι πατέρες και τους φιλοξενούσαν όσον καιρό ήθελαν εκείνοι να παραμείνουν στην έρημο. Είχαν όμως αυτή τη συνήθεια. Μια ολόκληρη εβδομάδα τους άφηναν να αναπαυθούν. Κατόπιν όμως τους έδιναν κάποια εργασία να κάνουν στον κήπο ή στο μαγείριο ή οπουδήποτε αλλού για να μην μένουν αργοί. Τους έδιναν ακόμη ένα ωφέλιμο βιβλίο να διαβάζουν όταν τελείωναν την εργασία τους. Τους απαγόρευαν να συνομιλούν με τους αδελφούς για να μην τους απασχολούν τόσο από την υλική όσο και από την πνευματική τους εργασία. Όλοι οι ερημίτες στην κάτω Αίγυπτο ασχολούνται με το εργόχειρο για να συντηρούν τον εαυτό τους και να φιλοξενούν τους ξένους. Μας πληροφορεί ο βιογράφος του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού ότι από την νεότητά του ο μάρτης του Χριστού είχε υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα με ακατάπαυστη νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και κόπο σωματικό. Εργαζόταν σκληρά για να κερδίζει το ψωμί του και να ανακουφίζει τους φτωχούς. Δεν έβαζε ποτέ τροφή στο στόμα του αν δεν είχε βεβαιωθεί προηγουμένως πως προήρχεται από το εργόχειρό του και πως κάποιος άλλος ακόμη θα έτρωγε την ημέρα εκείνη από αυτό. Πήγαν κάποτε πολύ πρωί στην καλύβα του Αβά Αχιλά οι συνασκητές του, ο Αβάς Αμμόης με τον Αβά Βιτίμιο, και βρήκαν τον γέροντα να πλέκει το ψαθί του. «Από τώρα έπιασες δουλειά, Αβά?» τον ρώτησαν. «Από το περασμένο βράδυ», τους ομολόγησε εκείνος, «μέχρι τώρα έχω πλέξει 20 οργιές, χωρίς να τις χρειάζομαι, αλλά φοβούμαι μήπως αγανακτήσει εναντίον μου ο Θεός και με καταδικάσει με τους οπνηρούς όταν μπορώ να εργαστώ και δεν το κάνω». Θαυμάζοντας τη φιλεργία του γέροντος οι δύο αβάδες έφυγαν ωφελημένοι. Παρατήρησαν αυστηρά οι συνασκητές του κάποιον αδελφό που εργαζόταν την ημέρα που γιόρταζαν τη μνήμη κάποιου μάρτυρος. «Σαν σήμερα», αποκρίθηκε ταπεινά εκείνος, «ο δούλος του Θεού βασανιζόταν σκληρά και έχινε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού, κι εγώ να μη χύσω λίγο υδρότα στην εργασία». Μερικοί νέοι μοναχοί επισκέφθηκαν κάποιο γέροντα στην καλύβα του τη στιγμή που ήταν απορροφημένος ο νους του στην προσευχή, ενώ τα χέρια του έπλεκαν με γρηγοράδα. «Τι πρέπει να κάνει ο μοναχός για να σωθεί, Αβά?» τον ρώτησαν. «Ό,τι βλέπετε, παιδιά μου», τους αποκρίθηκε εκείνος. Εννοούσε βέβαια
προσευχή και εργασία. Όταν σηκώνεσαι από το στρώμα, αδελφέ, συμβουλεύει κάποιος γέρον, λέγε στον εαυτό σου: σώμα, εργάσου για να τραφείς, ψυχή, νύφε για να σωθείς. Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή σκήτη και φιλοξενήθηκε στο ησυχαστήριο του Αβάσιλου Ανού. Βλέποντας τους υποτακτικούς του να εργάζονται εντατικά, είπε στο γέροντα κάπως υπεροπτικά: «Μη εργάζεστε την απολυμένη βρόσιν, Μαρία γάρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο». Ο Αβάσιλου Ανός δεν του έδωσε απόκριση. Πρόσταξε τον μαθητή του Ζαχαρία να οδηγήσει τον ξένο σε ένα διανό κελί και να του δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Διάβασε αρκετά, κλεισμένος στο κελί ο μοναχός, ώσπου κουράστηκε. Άρχισε να βαριέται και να πεινά. Όταν έφτασε η Ενάτη, έβλεπε με λαχτάρα την πόρτα μήπως φανεί κανένας να τον προσκαλέσει για φαγητό. Μα σαν είδε πως δεν ερχόταν, αποφάσισε να πάει μόνος να εξετάσει. Βρήκε τον γέροντα στον κήπο να ποτίζει. «Δεν έφαγαν σήμερα οι αδελφοί, Αβά?» τον ρώτησε, αφήνοντας κατά μέρος την τροπή, αφού τον βασάνιζε η πείνα. «Βεβαίως έφαγαν», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και πώς έγινε να λησμονήσετε να φωνάξετε και εμένα?» «Μα εσύ, τέκνον μου», είπε με απλότητα ο Αβάσιλου Ανός, «είσαι άνθρωπος πνευματικός και δεν έχεις ανάγκη από υλική τροφή. Εμείς που έχουμε σάρκα χρειαζόμαστε τροφή και γι' αυτό το λόγο αναγκαζόμαστε να ασχολούμεθα και με υλική εργασία. Εσύ που έχεις διαλέξει την αγαθή μερίδα, διάβαζες όλη μέρα και χωρίς άλλο είσαι τώρα χορτασμένος». Ο μοναχός κατάλαβε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από το γέροντα. «Μάθε, τέκνον μου», του είπε ο σοφός Σαββάς, «πως και η Μαρία είχε ανάγκη από τη Μάρθα και διαμέσου εκείνης εγκομιάστηκε αυτή». Ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, πολύ νέος στην ηλικία, ασκήτευε στην έρημο μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του. Συνεπαρμένος κάποτε από υπερβολικό ζήλο για τα πνευματικά, είπε στον αδελφό του: «Θέλω να ζήσω αμέριμνα σαν τους αγγέλους που δεν ασχολούνται με τα υλικά, αλλά δοξολογούνε ακατάπαυστα τον ύψιστο. Άφησε με να πάω βαθιά στην έρημο να απολαύσω τέτοια ζωή». «Κανένας δεν σε εμποδίζει», του είπε εκείνος. «Είσαι ελεύθερος να ζήσεις όπως θέλεις». Την άλλη μέρα το πρωί έβγαλε το μανδύα που φορούσε ο Ιωάννης για να είναι πιο ελεύθερος και ξεκίνησε για την εσωτέρα έρημο χωρίς να πάρει τίποτε μαζί του. Έλειψε μια ολόκληρη βδομάδα και ύστερα φάνηκε ένα πρωί μισοπεθαμένος από την πείνα και το κρύο. Χτύπησε την πόρτα της καλύβας τους. «Ποιος είναι?» ρώτησε από μέσα ο αδελφός του, που έκανε πως δεν τον είχε αντιληφθεί. «Ο Ιωάννης», αποκρίθηκε άτονα εκείνος. «Αδύνατον», αποκρίθηκε ο άλλος από μέσα. «Ο Ιωάννης έγινε άγγελος, δεν ζει πια με τους ανθρώπους». «Άνοιξε, αδελφέ μου», άρχισε τώρα να παρακαλεί, «είμαι κουρασμένος και θέλω να ξαποστάσω». Ο αδελφός του όμως, θέλοντας να τον διορθώσει, τον άφησε έξω ως το άλλο πρωί. Σαν ξημέρωσε τον έβαλε πια μέσα. «Ώστε είναι άνθρωπος ακόμη?» τον ρώτησε χαμογελώντας. «Κάθισε λοιπόν να δουλέψεις για να ζήσεις, γιατί δεν είναι για σένα τα υψηλά». Ο Ιωάννης ζήτησε ταπεινά συγγνώμη και από τότε εργαζόταν με προθυμία το εργόχειρο. Ξεκίνησε κάποτε ο Αβάς Μακάριος να πάει στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου για να συνομιλήσει με την κορυφή των ασκητών. Περπάτησε πολλές ημέρες μέσα στην άγρια έρημο ανάμεσα από απάτητους τόπους και έφτασε κατάκοπο στη σπηλιά του Οσίου. Χτύπησε τη μικρή πόρτα με ευλάβεια. Ο Αντώνιος βγήκε και τον ρώτησε ποιος ήταν και τι ήθελε. «Είμαι ο Μακάριος, Σαββά, και επιθυμώ να ακούσω τη διδαχή σου». Αντί για άλλη απάντηση, ο Αντώνιος το έκλεισε κατάμουτρα την πόρτα. Ήθελε να δοκιμάσει την υπομονή του. Ο Αβάς Μακάριος περίμενε έξω όρθιος, μόλο που ήταν κατάκοπος από τη μακρινή οδηπορία.
δεν τολμούσε ούτε να καθίσει έξω από τη σπηλιά του μεγάλου πατρός χωρίς να του είπε εκείνος. Ύστερα από πολλή ώρα του άνοιξε ο Αντώνιος και τον υποδέχθηκε με πολύ φιλοφροσύνη. «Από καιρό άκουγα τα κατορθώματά σου, αδελφέ», του έλεγε, «και επιθυμούσα να σε ειδώ, και να που σήμερα ο Κύριος ξεπλήρωσε την επιθυμία μου». Τον έβαλε να καθίσει και ετοίμασε τη λιτή του τράπεζα με παξιμάδια και κρύο νερό για να τον φιλέψει. Σαν έφαγα, έβρεξε τα ψαθιά του ο Αντώνιος και άρχισε το εργόχειρο. «Ευλόγησο, Ναβά», είπε ο Μακάριος, «να πλέξω κι εγώ σειρά για να μην μένω αργός». Ο Όσιος το επέτρεψε και ο Αβάς Μακάριος άρχισε με επιδεξιότητα τη δουλειά. Έτσι κάθισαν από το βράδυ ως το πρωί και συνομιλούσαν πνευματικά για τη σωτηρία της ψυχής, ενώ τα χέρια τους δεν σταμάτησαν να πλέκουν, ώσπου η σειρά του καθενός βγήκε από την πόρτα και έφτασε στη ρίζα του βράχου που ήταν στη σπηλιά. Σαν ξημέρωσε και είδε ο Όσιος πόσο είχε πλέξει ο Αβάς Μακάριος, πήρε τα χέρια του στα δικά του και τα φίλησε, λέγοντας με θαυμασμό: «Μεγάλη δύναμη υπάρχει πράγματι σε αυτά τα ευλογημένα χέρια». Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πώς κατόρθωσαν οι παλαιότεροι πατέρες να φτάσουν σε μεγάλα μέτρα αρετής, ενώ οι νεότεροι, μόνο που κοπιάζουν και αυτοί, δεν μπορούν να προοδέψουν. «Εκείνοι, παιδί μου», το αποκρίθηκε ο Αβάς, «είχαν σαν κύριο τους έργο την προσευχή και όλα τα άλλα τα θεωρούσαν πάρεργα. Οι σημερινοί μοναχοί θεωρούν έργο τα σωματικά και πάρεργο την προσευχή. Γι' αυτό κοπιάζουν δίχως ψυχική ωφέλεια. Λησμονούν τα λόγια του Σωτήρος: ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Ένας αρχάριος αδελφός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβά Πιστάμονα: «Όταν φτάσει η ώρα να πουλήσω το εργόχειρό μου, Αβά, με πιάνει στενοχώρια». «Γιατί, τέκνον», του είπε ο γέροντας, «μήπως όλοι οι πατέρες και ο Αβάς Ισόης ακόμη δεν ήσαν αναγκασμένοι να πουλούν τα εργόχειρά τους για να βγάλουν τη ζωοτροφία τους? Αν μπορώ να εξασφαλίσω διαφορετικά το ψωμί μου, δεν είναι καλύτερα να μην φροντίζω για εργόχειρο?» ρώτησε πάλι ο αδελφός. «Όχι», το αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, «και όταν ακόμη έχεις περισσότερα από όσα σου χρειάζονται για να ζήσεις, μην περιφρονείς την εργασία που είναι ευλογημένη από το Θεό. Προσευχή και εργασία πρέπει να είναι η παντοτινή απασχόληση του μοναχού». Του έδωσε ακόμη και αυτή τη συμβουλή: «Εργάσου χωρίς προσκόλληση. Όταν πρόκειται να δώσεις το εργόχειρό σου, πες μια φορά την τιμή στον αγοραστή. Αν θέλεις να το δώσεις λιγότερο, είναι στην εξουσία σου. Έτσι θα είσαι πάντοτε αναπαυμένος». Κεφάλαιο 9, μέρος 1, εγκράτεια. «Οι παλαιοί πατέρες», έλεγε ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, «έτρωγαν μόνο ψωμί και αλάτι μια φορά την ημέρα, κι ούτε από αυτό χόρτεναν. Γι' αυτό ήσαν δυνατοί στο έργο του Θεού. Αφότου έγινε μοναχός ο Αβάς Διόσκορος, έτρωγε μια φορά την ημέρα λίγο κρίθινο ψωμί ή φτιαγμένο από λούπινα. Κάθε χρόνο επιχειρούσε και από μια καινούργια άσκηση. Παραδείγματος χάρη, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του ή έμενε αμύλητος. Έτσι κατόρθωσε να κόψει όλες του τις επιθυμίες. Ένας αδελφός στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, 35 ολόκληρα χρόνια έτρωγε μόνο ψωμί μια φορά την εβδομάδα και δεν έβγαινε από την εκκλησία. Ο Όσιος Μακάριος έβαζε αυτόν τον όρο στον εαυτό του όταν επρόκειτο να καθίσει στην τράπεζα των αδελφών: αν του προσφέρουν κρασί, να πιει για την αγάπη τους, αλλά για ένα ποτήρι να μην πιει νερό μια ολόκληρη μέρα. Οι αδελφοί, νομίζοντας πως έτσι θα τον ευχαριστήσουν, του έδιναν να πιει. Εκείνος το δεχόταν για να βασανίσει ύστερα τον εαυτό του. Ο μαθητής του όμως, που ήξερε τον μυστικό αγώνα του, έλεγε στους άλλους ιδιαιτέρως: «Για την αγάπη του Χριστού, μην τον αναγκάζετε να πιει κρασί, γιατί από αύριο θα αρχίσει το μαρτύριο της δίψας». Ο Αβάς Ιωάννης, που ήταν ηγούμενος σε ένα μεγάλο κοινόβιο στην Αίγυπτο,
πήγε κάποτε βαθιά στην έρημο να συναντήσει τον Όσιο Παΐσιο, τον ξακουσμένο ασκητή που 40 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόταν εκεί μόνος του. «Τι κατόρθωσες ζώντας μακριά από τους ανθρώπους, Πάτερ?» τον ρώτησε ο Αββάς Ιωάννης. «Αφότου ήλθα εδώ, δεν με είδε ούτε μια φορά ο ήλιος να τρώγω», αποκρίθηκε Όσιος. «Ούτε εμένα οργισμένο», είπε ο Αββάς. Έλεγε για τον γέροντά του κάποιος υποτακτικός πως 20 ολόκληρα χρόνια δεν ξάπλωσε να κοιμηθεί σε στρώμα, αλλά έπαιρνε λίγο ύπνο καθισμένο στο σκαμνί που εργαζόταν. Έτρωγε δε όλο εκείνο τον καιρό κάθε 2 ημέρες, άλλοτε κάθε 4 ή 5. Συνήθιζε να τρώγει με το ένα χέρι το λιτό του φαγητό, ενώ το άλλο το είχε πάντα υψωμένο στον ουρανό και προσευχόταν. «Γιατί το κάνεις αυτό, Αββά?» ρωτούσε ο μαθητής του. «Έχω μπροστά στα μάτια μου την κρίση του Θεού, το έκδορ μου, και δεν μπορώ να περιμένω», του εξηγούσε ο αγαθός γέροντας. Βγήκε μια μέρα από την καλύβα του Αββάς και βρήκε το μαθητή του ξαπλωμένο στο κατόφλι να κοιμάται. Στάθηκε έκπληκτος από πάνω του και τον κοίταζε, κουνώντας περίλυπος την κεφαλή του. «Πού να βρίσκεται άραγε ο λογισμός του και κοιμάται με τόση αφροντισιά?» «Συνάντησα εγκρατευτές αυτήν εδώ την έρημο», έλεγε ένας από τους πατέρες, «που 70 ολόκληρα χρόνια δεν έβαλαν στο στόμα τους τίποτε άλλο εκτός από αγριοβότανα και καρπούς φινίκων. Κάποιος πολύ γέρος ερημίτης αρρώστησε και βασανιζόταν μόνος του, γιατί δεν βρισκόταν σε εκείνη την ερημιά άνθρωπος να τον φροντίσει. Βλέποντας την υπομονή του ο Θεός, φώτισε ένα νέο μοναχό να πάει ως την καλύβα του. Σαν τον βρήκε βαριά άρρωστο, στάθηκε με αγάπη στο πλευρό του να τον ανακουφίσει. Τον έπλυνε, του έφτιαξε ένα χειρένιο στρώμα και του μαγείρεψε λίγο φαγητό. «Πίστεψέ με, αδελφέ», του είπε με ευγνωμοσύνη ο γέροντας, «πως είχα εντελώς ξεχάσει ότι υπάρχουν τέτοιες αναπαύσεις στους ανθρώπους». Την άλλη μέρα ο αδελφός του έφερε λίγο κρασί για να τον τονώσει. Σαν το ίδιο γέροντας, δάκρυσε και ψιθύρισε. «Τέτοια περιποίηση δεν περίμενα μέχρι το θάνατό μου». Ο Αββάς Ιωσήφ συμβουλεύτηκε τον Όσιο Ποιμένα πως να εγκρατεύεται στο φαγητό. «Τρώγε λίγο κάθε μέρα», του είπε ο γέροντας, «αλλά χωρίς να χορταίνεις. Όταν ήσουν νέος, Αββά, δεν έτρωγες κάθε 2 μέρες». «Και ολόκληρη εβδομάδα έμενα άσυτος», πρόσθεσε Όσιος. «Αλλά οι πατέρες που δοκίμασαν πολλών ειδών ασκήσεις βρήκαν πως πιο ωφέλιμο για τον μοναχό είναι να τρώγει λίγο κάθε μέρα. Αυτή είναι η μέση και βασιλική οδός. Οι υπερβολές είναι των δαιμόνων». Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε στον Αββά Σαρματά. «Ο λογισμός μου με βασανίζει, Αββά, λέγοντάς μου, φάγε, πιες και κοιμήσου. Σαν πεινάς, φάγε. Σαν διψάς, πιες. Και όταν νιστάζεις, κοιμήσου», του αποκρίθηκε ο γέροντας. Γυρίζοντας πίσω στο κελί του αδελφός, βρήκε στο δρόμο ένα γείτονά του ερημίτη και του ανάφερε τα λόγια του Αββά. «Να τι εννοούσε ο γέροντας», εξήγησε εκείνος για να προλάβει την παρανόηση του αδελφού. «Όταν ατονίσεις και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, κάθισε τότε και φάγε. Σαν πεθαίνεις από δίψα, πιες. Και όταν εξαντλήσεις τις δυνάμεις σου από υπερβολική αγρυπνία, πέσε να κοιμηθείς». «Υπάρχουν άνθρωποι», έλεγε κάποιος γέροντας, «που τρώγουν πολύ και ακόμη πεινούν, κι άλλοι που είναι λιγόφαγοι και χορταίνουν. Περισσότερη εγκράτεια όμως κάνουν εκείνοι που τρώγουν πολύ και πεινούν από εκείνους που τρώγουν ελάχιστα και χορταίνουν». Συμβούλευε ακόμη τους αδελφούς που είχαν σώμα ασθενικό να το προσέχουν για να μην αρρωστήσουν και γίνουν βάρος στην αδελφότητα. Κάποιος ερημίτης από την Αίγυπτο επισκέφθηκε τον Αββά Μεγέθιο στο όρος Σινά. «Πώς συνηθίζετε να εγκρατεύεστε στον τόπο σας?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Νηστεύομαι 2 μέρες», αποκρίθηκε ο ερημίτης, «και την τρίτη τρώμε ολόκληρο ψωμί». «Μεγαλύτερη εγκράτεια θα κάνατε αν τρώγατε μισό ψωμί κάθε μέρα», του είπε ο διορατικός Αββάς.
Ένας μοναχός ρώτησε το γέροντά του από ποια αφορμή γεννιέται στον άνθρωπο ο πόλεμος της σαρκός. «Από την πολυφαγία και την πολυυπνία κυρίως», του αποκρίθηκε εκείνος. «Και η φύση μεν επιθυμεί την ειδονή, η άσκηση όμως μαραίνει την επιθυμία». Κάποιος χριστιανός πήγε δώρο ένα φλασκί κρασί στους ερημίτες πάνω στο βουνό του Αγίου Αντωνίου. Ο πρεσβύτερος που έκανε τη διανομή έδωσε ένα ποτήρι και στον όσιο Σισόη. Εκείνος το ήπιε, αλλά ο πρεσβύτερος, επειδή ήταν πολύ ηλικιωμένος, ετοιμάστηκε να του δώσει και δεύτερο. «Πάψε να με βάζει σε πειρασμό, αδελφέ», του είπε τότε αυστηρά ο γέροντας. «Ή μήπως λησμόνησες πως υπάρχει και διάβολος?» «Αν σου είπε ο λογισμός σου», λέγει κάποιος πατήρ, «πως σήμερα είναι εορτή, γι' αυτό φάγε καλύτερα, μην τον ακούσεις, αδελφέ, γιατί έτσι εορτάζεις Ιουδαϊκός και όχι χριστιανικός. Οι Εβραίοι ετοίμαζαν πολλών ειδών φαγητά για να γιορτάσουν. Η καλοφαγία του μοναχού ας είναι το πένθος και τα δάκρυα». Ο αβάς Ελάβιος έτρωγε σ' όλη του τη ζωή μόνο ψωμί και αλάτι, όπως όλοι οι σκητιώτες. Σαν έφτανε το Πάσχα, έλεγε στον εαυτό του: «Σήμερα χάριν της μεγάλης γιορτής πρέπει να κοπιάσω περισσότερο». Ενώ λοιπόν τις άλλες ημέρες έτρωγε καθιστός, την ημέρα του Πάσχα συνήθιζε να τρώγει όρθιος. «Τις γιορτάσιμες ημέρες», έλεγε στους μαθητές του ένας πνευματικός γέροντας, «ας χορτάσουμε με το λόγο του Θεού σήμερα και ας εφρανθούμε με τις διηγήσεις των πατέρων τέκνα μου». «Γιορτή για τον πνευματικό άνθρωπο», γράφει όσος Εφραίμος Σύρος, «είναι η τήρηση των θείων εντολών και παρηγορία του η αποχή από το κακό, καύχημά του ο φόβος του Θεού και πραγματική του εφροσύνη η μέρα που θα τον προσκαλέσει ο ουράνιος βασιλεύς να κληρονομήσει τα αιώνια αγαθά του». «Τα μάτια του Χείρου», λέγει κάποιος πατήρ, «είναι έτσι φτιαγμένα που βλέπουν μόνο στη γη. Το ίδιο παθαίνει και ο άνθρωπος που έχει κυριευθεί από την επιθυμία των φαγητών. Βλέπει όλο προς τα κάτω και δεν είναι ικανός για τίποτε υψηλών.